Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους χαρούμενα Χριστούγεννα, χρόνια πολλά και καλά. Η παράδοση και σήμερα συνεχίζει, τα ήθη και έθη μας συνεχίζουν. Χθες εμείς ήμασταν στα Κάλαντα, σήμερα οι μαθητές μας, τα παιδιά μας. Τις γιορτές στην πόλη, τις ζούμε έντονα στα σχολιά μας. Επισκεπτόμαστε με τους απόφοιτους φίλους και μαθητές μας στους γυροκομείμενους αδελφούς μας, ψάλλουμε τα κάλαντα, μοιράζουμε τα δώρα, παίρνουμε τις ευχές τους. Οι μαθητές μας βγαίνουν στα κάλαντα για να ενισχύσουν το Ταμείο των Απόρων Μαθητών. Συγκεντρωνόμαστε, εκκλησιαζόμαστε στις εκκλησιές μας, συγκεντρωνόμαστε στα σπίτια μας μαζί με τους γονείς, φίλους και συγγενείς. Έτσι γιορτάζουμε. Και θα συνεχίσουμε να γιορτάζουμε τις γιορτές μας στην ωραία πόλη μας. Κύριε Ζητά, η Αθήνα είναι γεμάτη στα φώτα. Στην Κωνσταντινούπολη έχουμε περισσότερο πνευματικότητα τις μέρες αυτές, εκκλησιασμό δηλαδή. Σίγουρα. Ζούμε σε μία Οθωμανική χώρα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε, όπως και τόνισα προηγουμένως, τα ήθη και έθιμα και τις γιορτές μας τις ζούμε στις εκκλησιές και στα σχολιά μας. Αν θέλετε, μαζί με τους μαθητές μας σας ψάλλουμε τα κάλαντα. Βεβαίως. Ευχαριστώ εσύ. Να είστε καλά. Για σας τα Χριστούγεννα. Έχουν μεγάλη αξία για μας. Λένε τα κάλαντα. Βέβαια, πηγαίνουμε, εγώ, η φίλη μου και μια φίλη μου ακόμα, βγαίνουμε κάθε χρόνο. Και για το σχόλιο υπάρχει μια ομάδα που βγαίνουμε κάθε χρόνο. Αυτό. Εσύ θα πεις τα κάλαντα φέτος. Μάλιστα. Πώς είναι το όνομα σου? Γεωργία. Γεωργία, πού λένε τα κάλαντα? Τα λέμε στο Κουσκοντζούκι, εκεί που ζούμε, που ζω εγώ. Και με το σχολείο βγαίναμε πέρσι, το παλιό το σχολείο, αλλά τώρα δεν ξέρω. Θα έχεις γυρίσει στην Ελλάδα? Είχα, αλλά γύρισαν εδώ. Εσείς λέτε τα κάλαντα στην πόλη? Μάλιστα, εδώ και 6 χρόνια συνέχεια. Σε όσες περιοχές μπορούμε, όσους περισσότερους ομογενείς μπορούμε, να πούμε τα κάλαντα. Τι σας δίνουν και πότε τα λέτε? Την παραμονή των Χριστουγέννων, απόγευμα, επειδή είναι η παράδοση έτσι, επειδή είναι. Και τι σας δίνουν για μπαξίς? Για μπαξίς μας δίνουν ένα ποσό, το οποίο το δίνουμε ύστερα στη σχολή, ως οικονομική βοήθεια. Ό,τι μαζέψουμε δεν είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Εσύ πώς νιώθεις τα Χριστούγεννα εδώ στην πόλη? Είναι γιορτή, όπως κάθε χριστιανός, βέβαια είναι γιορτή, είναι ως μαθητής, είναι διακοπές και είναι για να χαρούμε και για να ξεκουραστούμε. Πηγαίνετε στην εκκλησία? Ναι, όσο συχνά μπορούμε. Ευχαριστώ. Καλησπερίσω τον σχολάρχη της Ζωγραφείου Σχολής εκεί στο Πέραν, τον Γιάννη τον Δερμιτζόγλου, μαζί με τους συνεργάτες του αλλά και τα παιδιά από το Ζωγράφειο Λύκειο. Καλησπέρα σας. Πιστεύω λοιπόν να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή πρόοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι σίγουρος ότι σας βλέπει όλος ο ελληνισμός απαταχού της γης όσοι παρακολουθούν την τηλεόραση του Ακρίτα. Εύχομαι καλή πρόοδο, καλή χρονιά, εν ειρήνη να έχουμε και πολύ σύντομα να ξαναβρεθούμε. Διευθυντή του Ζωγραφείου Λυκείου της Κωνσταντινούπολης, Γιάννη Δερμιτζόγλου, όπου και εγώ είμαι ένας επίτιμος απόφοιτος του σχολείου σας. Λοιπόν, τι θα μας πείτε, ποιο θα είναι το μήνυμα? Ποιο θα είναι το μήνυμα το οποίο θα στείλετε από την Κωνσταντινούπολη, εσείς οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, οι Ρωμοί της πόλης, σε όλους τους Έλληνες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και όπου βρίσκονται, από την Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, την Ινδία,
Την Μέση Ανατολή που χυμάζεται ο χριστιανισμός εκεί τα τελευταία χρόνια, μέχρι την εσχατιά της Βορειοαμερικανικής Ηπείρου, το Anchorage της Αλάσκα, αλλά και την Χιλή, όπου θα παρακολουθούν, έχουμε Έλληνες που παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα κάλαντα των Χριστουγέννων, για το καλή χρονιά.
Ήταν πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και μπράβο σας, καλή πρόοδο να έχετε. Είναι σίγουρο ότι πολύ σύντομα θα προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά σας για να κάνουμε μία συνομιλία μαζί σας και μία σύνδεση πια σε ένα άλλο επίπεδο με το σχολείο σας και με την τόσο πολύ καλή δουλειά την οποία κάνουν οι καθηγητές σας, οι δάσκαλοί σας, οι παιδαγωγοί σας εκεί σε όλες τις βαθμίδες, σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μελωδική σας παρουσία σε αυτήν την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον σχολάρχη σας, τον Γιάννη τον Δερμιτζόγλου. Ευχαριστούμε όλους τους καθηγητές, όπως επίσης και την συνάδελφο και συνεργάτηδα του διευθυντού σας, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτήν τη σύνδεση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και καλή πρόοδο. Γεια σας. Γεια σας από την Ελλάδα, γεια σας από τη Θράκη, γεια στην Κωνσταντινούπολη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ο νέος χρόνος να φέρει σε όλη την ανθρωπότητα ευημερία και πρόοδο. Και στο σχολείο μας φυσικά μπορεί να έχουμε λίγους μαθητές, αλλά όπως διαπιστώσατε το σχολείο μας προοδεύει. Τα παιδιά μας παίρνουν καλά αποτελέσματα στις εισαγωγικές εξετάσεις των ανωτάτων σχολών και ευχόμαστε και οι φετινοί τελειόφοιτοι να έχουν στη νέα χρονιά ανάλογα αποτελέσματα. Είστε γέννημα θρέμα, ακούστε με πολύ. Ναι, γέννημα θρέμα, είμαι Ταταβλιανός. Ο πατέρας μου φαναριώτης, εγώ Ταταβλιανός, είμαι και ψάλτης συνάμα. Προσπαθούμε οι λίγοι να κάνουμε πολλά. Γιατί έχουμε μια παρακαταθήκη που πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε φυσικά. Πώς περνάνε τα Χριστούγεννα εδώ στην πόλη? Τα Χριστούγεννα, κυρίως βέβαια ο πυρήνας πάλι είναι η εκκλησία. Γιατί η ατμόσφαιρα έξω, όσο και στην πόλη μας να υπάρχουν τώρα και πολλά κέντρα όπου συχνάζουν κυρίως οι ξένοι που εργάζονται εδώ και έχουν μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, αλλά ο πυρήνας μας είναι η εκκλησία, οι σύνδεσμοί μας, το Πατριαρχείο και πάμε στην εκκλησία, μετά γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα στο σπίτι μας. Δεν υπάρχει εδώ στην πόλη η συνήθεια να πηγαίνουμε κυρίως στην παραμονή έξω και να γλεντάμε. Ο πυρήνας είναι το σπίτι, η οικογένεια, σε αυτό το πλαίσιο γιορτάζουν. Βλέπουμε όμως, κύριε καθηγητά, και πολλά στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην πόλη από εταιρείες, επιχειρήσεις, αλλά και από ιδιώτες που δεν έχουν καμία σχέση με τη χριστιανοσύνη. Ποια είναι η εξήγηση δική σας γι' αυτό? Αυτό άρχισε εδώ στο Πέρα η Δημαρχία περίπου 7-8 ετών μαζί με ένα σύνδεσμο που ιδρύθηκε εδώ για το Πέρα για τη διατήρηση της πολιτισμικής όψεως της Μεγάλης Οδού του Πέρα και στόλισαν τη Μεγάλη Οδό. Τότε έγιναν αρκετές αντιδράσεις, κυρίως από τους Ισλαμιστές είπαν ότι δεν επιτρέπεται κτλ. Αλλά εδώ το γιορτάζουν κυρίως για τον καινούριο χρόνο, δηλαδή όχι για τα Χριστούγεννα. Αυτό ισχυρίζονται. Εμείς λέει τα στολίζουμε για τον καινούριο χρόνο. Και οι προϋπάντες του καινούριου χρόνου το θεωρούν έθιμο και όχι μια θρησκευτική αρχή. Γι' αυτό και βλέπετε αυτό το στόλισμα, κυρίως στα ξενοδοχεία, στους δρόμους, που πραγματικά στολίζουν δέντρα. Ο κόσμος το έχει συνειδητοποιήσει, δεν υπάρχει πια ο παλιός ο φανατισμός, μπορούμε να πούμε. Πώς περνάτε τα Χριστούγεννα? Μια χαρά περνάμε. Πάμε στην εκκλησία. Βέβαια, εγώ είμαι στο νησί, εκεί πάμε, όπου έχουν μείνει λιγοστοί χριστιανοί, στη Χάλκη. Πώς περνάτε και στη Χάλκη αυτές τις Άγιες Μέρες? Βέβαια, επικρατεί, ας πούμε, μια μοναξιά, αλλά πάλι λιγοστοί χριστιανοί που έχουν μείνει στο νησί, συγκεντρωνόμαστε στην εκκλησία. Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα όλοι μαζί, τρώμε. Περιμένεις τα Χριστούγεννα για την γιορτή αυτή, την οποία και όλα αυτά τις παραδόσεις τις οποίες διατηρείτε εδώ στην Κωνσταντινούπολη, ή να ξεκουραστείτε και λίγο? Και για τα δύο. Και για τα δύο. Ωραία, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτά λοιπόν από τη σύνδεση την οποία είχαμε με το Ζωγράφιο Λύκειο στην Κωνσταντινούπολη. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά όλους αυτούς οι οποίοι μας βοήθησαν να κάνουμε και τα ρεπορτάζ τα οποία είδατε, όπως επίσης όλα τα παιδιά του Ζωγραφείου Λυκείου εκεί στο Πέραν και τον Σχολάρχη φυσικά, ο οποίος πάντα χαμογελαστός, πάντα ανοιχτόκαρδος να μας βοηθήσει στο έργο μας, να βοηθήσει όπως μπορεί και μέσα από τα πλαίσια των δυνατοτήτων του τους Έλληνες και τον Ελληνισμό. Με πάρα πολλές εκδηλώσεις το Ζωγράφιο Λύκειο, όπως και η μεγάλη του Γιάννου Σχολή, όπως την ξέρουμε, τη Γενάδιο Σχολή, στο Φανάρι. Δύο σχολές από τις τελευταίες, αν όχι τελευταίες, οι οποίες έχουν μείνει στην Κωνσταντινούπολη για να μπορέσουν να συνεχίσουν το υπερχιλιετές έργο του ελληνισμού, των Ρωμιών, όπως ξέρουμε όλοι, της πόλης. Δίπλα μου και ο Σεβαχεντίνου Καραχότζα. Πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, Βαγγέλη, πολύ καλή σύνδεση. Νομίζω ότι θα τα βρήκαν ενδιαφέροντα και οι φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Νομίζω όμως μπορούμε να προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη θεματολογία. Είναι αρκετά τα θέματα που έχουμε σήμερα ετοιμάσει. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι πολύ σύντομα ευελπιστούμε να έχουμε ένα πακέτο συνδέσεων από την Κωνσταντινούπολη με πάρα πολλά θέματα, δηλαδή στον προγραμματισμό μας, εφόσον μπορέσει αυτό να γίνει οικονομικά εφικτό, γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε και το οικονομικό σκέλος, το δημοσιογραφικό το δημοσιογραφικό πλάνο έχει γίνει. Εφόσον λοιπόν μπορέσουμε να το βοηθήσουμε και οικονομικά αυτό το δημοσιογραφικό πλάνο, το δημοσιογραφικό σχεδιασμό τον οποίο έχουμε κάνει, θα έχουμε μία σειρά συνδέσεων από την Κωνσταντινούπολη, από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, από το Φανάρι γενικότερα, από τα Πατριαρχία τα οποία φιλοξενούνται στο συγκρότημα, όπως ξέρει ο πολύς ο κόσμος, του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη στο Φανάρι, από το Ζωγράφιο, από την Γενάδιο Σχολή, από τη μεγάλη του Γιάννου Σχολή δηλαδή, με τα ιστορικά στοιχεία αλλά και με εικόνες οι οποίες είναι εξόχως σημαντικές, και είμαι σίγουρος ότι πολύ λίγοι από τον ελληνισμό γνωρίζουν ότι το πρώτο τηλεσκόπιο, αστρονομικό τηλεσκόπιο που εγκαταστάθηκε επί ευρωπαϊκού εδάφους ήταν στη Γενάδιο Σχολή. Ο χώρος υπάρχει, το τηλεσκόπιο δεν υπάρχει, αλλά ο χώρος υπάρχει και είναι, εγώ είχα την τύχη να ανεβώ στον Τρούλο, να ανεβώ σε αυτόν τον θόλο, ο οποίος είναι στο υψηλότερο σημείο της Γενάδιο Σχολής, εκεί στο Φανάρι, όπου είχε στηθεί αυτό το τηλεσκόπιο. Ο χρόνος πάγωσε εκεί και είμαι σίγουρος ότι και από τη Χάλκη και από την Αντιγόνη θα μπορούσαμε να έχουμε συνδέσεις, να έχουμε ολόκληρες εκπομπές εκεί και με Έλληνες οι οποίοι επισκέπτονται πολλοί από αυτούς την πατρώα, την γενέθλια γη, άλλοι οι οποίοι θέλουν να προσκυνήσουν στις εκκλησίες, στους ναούς, στα παρεκκλήσια, τα οποία... Να σου πω πόσες είναι οι εκκλησίες Σέμπα στην Κωνσταντινούπολη, ξέρεις? 80. Περισσότερες από 80 είναι οι εκκλησίες οι οποίες υπάρχουν και τα Χριστούγεννα ανοίξανε περίπου οι 50. Λειτουργήσαν Χριστούγεννα, στην Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, λειτουργήσανε περίπου οι 50. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Στις υπόλοιπες... μάλλον σε όλες γενικά γίνονται θείες λειτουργίες κατά τη διάρκεια του χρόνου ή μόνο τα Χριστούγεννα, το Πάσχα? Γίνονται και σε κάθε Κυριακή, κάθε μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, γίνονται η Θεία Λειτουργία ή οι λειτουργίες οι οποίες πρέπει να υπάρχουν, ή παρεκκλήσεις ή διαβάζονται οι ευχές μέσα στις εκκλησίες. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει όχι να θα πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός.
συνεχώς. Ξέρουμε ότι κάθε Σαββατοκύριακο από την εκκλησία, τον Πατριαρχικό Ναό, από τα νεκροταφεία, το γυροκομείο στο Βαλουκλή, εκεί είναι έξω από το Χρυσοχώρι, στην μια περιοχή της Κωνσταντινούπολης, τον Πακύρκιο, ας πούμε, μέχρι και την Παναγία των Βλαχερνών, μέχρι τον Άγιο Τρίφωνα, την Αγία Τριάδα στον πλατεία Ταξίμ, τους ταξιάρχες, είναι ανοιχτές όλες, και από την άλλη μεριά φυσικά στα Τατάβλα, στην απέναντι πλευρά, στα από εδώ πλευρά, στα από εκεί πλευρά, παντού, παντού. Λειτουργούν και οι αίθουσες, λειτουργούν οι εκκλησιαστικές επιτροπές, έχουν μια ειδική ονομασία, προσπάθησα να την θυμηθώ τώρα, όπου εγώ έτυχε να βρεθώ σε πάρα πολλές τέτοιες ημερίδες και εσπερίδες, που είναι κάτι καταπληκτικό, με την ποιότητα του λόγου αλλά και των ομιλητών που διοργανώνονται εκεί. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος λειτουργεί κάτω όμως από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Να μείνουμε εκεί και να προχωρήσουμε στην ειδησιογραφία. Να καλησπερίσω για μας, να καλημερίσω τη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία πήρα από τη Νέα Υόρκη. Να είστε καλά. Σας εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου ό,τι καλύτερο. Να καλημερίσω ώρα Ανατολικής Ακτής. Είναι ξημέρωμα, είναι περίπου στις 8:30, όχι περίπου, 8 και 27-28 πρώτα λεπτά, ώρα Ανατολικής Ακτής. Να καλημερίσω την Τάμπα, την πρωτεύουσα δηλαδή της πολιτείας της Φλόριντα, και τον Στέλιο το Μανιά, θα τα πούμε Στέλιο στη συνέχεια και θα γίνει ειδική αναφορά, όπως επίσης με την άδειά σου αύριο ενδεχόμενα να έχουμε για τις φωτογραφίες από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Tarpon Spring της Φλόριντα, έναν δήμο ο οποίος έχει Έλληνα δήμαρχο, ένας μεγάλος δήμος στην πολιτεία της Φλόριντα, έγινε από καλύμνιους φουγκαράδες και γενικότερα από δωδεκανήσιους και κυκλαδίτες και φυσικά από Έλληνες οι οποίοι βρήκαν εκεί τον τόπο της κατοικίας τους, με τον εφημέριο εκεί της εκκλησίας. Θα έχουμε και σύνδεση, θα έχουμε αρκετές συνδέσεις με το Tarpon Spring της Φλόριντα. Καλημέρα Στέλιο, δεν ξέρω αν με έχασες ή όχι, διαβάζω τα μηνύματά σου, εκτιμώ ότι δεν φταίνε οι τηλεπικοινωνίες επί ελληνικού εδάφους, τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω, από εκεί και μετά μπορεί κάτι άλλο να συμβαίνει που μας έχασες έστω και για λίγα λεπτά. Η εκπομπή αυτή, να θυμίσουμε ότι μπαίνει στην κανονική ροή του προγράμματος του Ακρίτας TV τουλάχιστον 2-3 φορές μέσα στην κανονική ροή μέχρι την επόμενη εκπομπή η οποία θα γίνει. Μπορείτε να τη βρείτε όμως και στη σελίδα πληκτρολογώντας http://.acritas.tv ή πληκτρολογώντας κατευθείαν το Ακρίτας TV, είτε γενόμενοι φίλοι μέσα στο YouTube, όπου εκεί έχουμε το δικό μας κανάλι που εκπέμπεται η εκπομπή αυτή, που μπορείτε και επίσης να τη δείτε. Μας έστειλε κάποια μηνύματα, μας βλέπει και μας παρακολουθεί. Βρίσκεται στην κομιτεία της Πινέλλας στη Φλόριντα. Στην απογραφή του 2000 είχε 21.003 κατοίκους. Το 2004, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε πληθυσμό 22.554. Το Tarpon Spring είναι γνωστό από την έντονη παρουσία των Ελληνοαμερικάνων, που είναι η πιο έντονη από οπουδήποτε αλλού, οποιαδήποτε άλλη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, σε σχέση με τον πληθυσμό, γιατί έχουμε και άλλες πόλεις οι οποίες έχουν αρκετά πολυπληθεί την ελληνική κοινότητα, αλλά σε σχέση με τον πληθυσμό, δηλαδή στη Νέα Υόρκη παράδειγμα, μπορεί να έχουμε και 20.000-30.000 Έλληνες και ελληνόφωνους, γιατί υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι
δεν είναι ελληνόφωνοι, είναι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά, γιατί έχουμε και πέμπτη γενιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στη Νέα Υόρκη, η οποία όμως δεν είναι ελληνόφωνη, δηλαδή τα ελληνικά τους είναι από πολύ φτωχά έως και ανύπαρκτα. Να πούμε επίσης ότι εκεί είναι πάρα πολύ έντονο το χρώμα το ελληνικό, μιλάνε ελληνικά, έχεις την εντύπωση ότι είσαι στην Κάλυμνο. Έχεις την εντύπωση ότι είσαι σε ελληνικό νησί. Με τα χρώματα, με τη διακόσμηση, με το στήσιμο των μαγαζιών όλων αυτών. Και φυσικά έχει πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία μιλάνε για τα ελληνικά, κρατάνε τα ήθη και τα έθιμα. Αυτά έτσι... Μείνε στην Αμερική, Βαγγέλη, να δούμε λίγο... Θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο τη συνάντηση Τραμπ-Μητσοτάκη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δηλαδή, με τον Πρόεδρο της Αμερικής, όπου εγώ... Να πάρει άδεια ο Στέλιος Ομανιάς, αν είναι αύριο, μερικές ώρες, ο οποίος εκπροσωπώντας τους Αχέπανς βρέθηκε εκεί, συνομίλησε και με τον Μπριλάκη, τον Αμερικάνο βουλευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνομίλησε φυσικά με τον Δήμαρχο του Τάρμπον Σπριν, αλλά και με τον Πρωθυπουργό. Άκουσε την ομιλία τους, μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα ή κάποια στιγμή προς το τέλος της ημέρας του, Στέλιο Μανιά, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα Skype, το λέω από τον αέρα γιατί με βλέπεις τώρα, με ακούς, μου στέλνει συνεχώς ενημερώσεις. Να έχουμε μια συνομιλία για να μας τα πει διαζώσεις. Πάμε. Η αίσθηση που αποκόμισα εγώ από αυτή την συνάντηση, χωρίς να το έχω παρακολουθήσει το θέμα ιδιαίτερα, είναι ότι, πώς να το πω πολύ απλά, πολύ λαϊκά, μας έχει γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων του Τραμπ. Ποιος, γιατί το λες αυτό? Γιατί, είναι δυνατόν να αντιμετωπίστηκε πολύ υποτιμητικά ο Έλληνας πρόεδρος από τον Τραμπ συγκεκριμένα, δεν μιλάω από όλους όσους είναι εκεί πέρα, για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ δεν το ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Εντάξει, βλέπω... Μα είδες, δεν έγινε καν η προβλεπόμενη η κανονική συνέντευξη τύπου, είδες πως έγινε. Όταν του έθεσε δύο δηλώσεις. Όταν του έθεσε θέμα Λιβύης, η απάντηση του Τραμπ ήταν μη μιλάς με μένα για αυτό το θέμα, μίλα με τον Ερντογάν και με όποιον άλλον θες. Ναι, όλα έχουν εξηγήσεις. Κατά τη δική μου εκτίμηση όλα έχουν εξηγήσεις και να σου πω κάτι, Σέμπα, άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, ποτί και να πιάνει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα κάνει συνέντευξη τύπου, θα στηθούν δηλαδή όρθιοι στους κήπους του Λευκού Οίκου, όπου θα υπάρχει απίσω η Αμερικάνικη και η Ελληνική σημαία, όπου θα πει τον λογίδριό του ο Πλανητάρχης, θα πει κάτι αντίστοιχο και ο Πρωθυπουργός, θα το ρωτήσουν δύο-τρία πραγματάκια και γεια σας. Δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Όταν έρχεται ο κάθε Πλανητάρχης στην Ελλάδα, εμείς του κάνουμε τεμενάδες στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η εθιμοτυπία η οποία υπάρχει θα πρέπει να τηρείται και νομίζω ότι τηρείται. Από εκεί και μετά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό λέγεται Αμερικάνικη Γερουσία, στην οποία υποτίθεται ότι έχει την πλειοψηφία των ψήφων. Δεν ξέρουμε όμως πώς θα εξελιχθεί όλη η υπόθεση. Αλλά ό,τι και αν γίνει, εγώ σου λέω ότι η υπόθεση όλη αυτή με το ερωτηματικό της καθαίρεσης εν ενεργεία Προέδρου των ΗΠΑ δεν θα τελεσφορήσει. Δεν θα ψηφίσουν, παρόλο το ότι γνωρίζουν και το τι έκανε, το τι δεν έκανε και πώς το έκανε, ξέρουν τι συμβαίνει, ξέρουν τι έπρεπε να γίνει, ξέρουν τι έγινε, τα ξέρουν όλα αυτά. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει και μια διαδικασία η οποία πρέπει να τηρηθεί. Λοιπόν, εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ, αν ψηφίσουν να καθαιρεθεί, θα είναι τρίτη φορά που πάει σε δικαστήριο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε τέτοιο ειδικό δικαστήριο, και θα είναι πρώτη φορά που θα καθαιρεθεί εν ενεργεία. Τις προηγούμενες δύο δεν είχε καθαιρεθεί, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά, δεν είναι το θέμα επίσης αυτό. Είναι το θέμα ότι ξέρει πάρα πολύ καλά το βαθύ κράτος των ΗΠΑ ότι η πολιτική του Προέδρου δεν είναι πολιτική και της, των υπηρεσιών, να το πω έτσι, των
του Αμερικάνικου κράτους. Δηλαδή το Πεντάγωνο δεν συμφωνεί σχεδόν σε τίποτα από όλα αυτά τα οποία κάνει σε στρατηγικό επίπεδο ο Τραμπ, όπως επίσης και CIA, όπως επίσης και ο Πομπέο καλύπτει μεν την κατάσταση ως υπουργός των εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνεί και αυτός. Υπάρχει λοιπόν ένα βαθύ κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες το οποίο δεν συμφωνεί με τις προεδρικές επιλογές. Δηλαδή δεν μπορεί να στέλνει τώρα αρμάδες πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο, να στέλνει στο Σουέζ, να ξεκινάει γιατί η κάψα η μεγάλη είναι τα στενά του Ορμούς στην Ερυθρά Θάλασσα και κατεβαίνοντας προς τα κάτω προς τον Ειδικό Ωκεανό. Να στέλνει κόσμο και κοσμάκι, να στέλνει 2.500 πεζοναύτες από εδώ, την 23η αερομεταφερόμενη από εκεί, να στέλνει στρατό. Όταν έστειλε ένα μήνυμα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που έλεγε ότι αφήνουμε στο έλεος των όποιων ορέξεων του φίλου του, έτσι τον αποκάλεσε, του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, του Τούρκου Προέδρου, τους Κούρδους. Αυτό λοιπόν το μήνυμα που πριν από μια εβδομάδα, ένα μήνα, πριν κάνει αυτή την δήλωση, ήταν οι άνθρωποι που βοήθησαν, ήταν ο λαός, ήταν οι πολεμιστές, ήταν ο στρατός που βοήθησε να εξολοθρευθεί το ISIS, το Ισλαμικό κράτος, το IK δηλαδή, το Ισλαμικό κράτος, βοήθησαν να εξολοθρευτεί. Αυτούς τους ανθρώπους μετά τους αφήνει στο έλεος του Θεού, ξέροντας λοιπόν ότι θα τους ξεκληρίσει, και ξέρουν ιστορικά, δεν θέλω να πλατιάσω πάνω σε αυτό το σημείο, ιστορικά λοιπόν και το Αφρίν παλιά και τη Μουσούλη και το Κυρκούκ, οι Τούρκοι το επίκησαν, δηλαδή όποιοι δεν φεύγανε, όποιους δεν τους έδιωξαν, τους καθάρισαν, τους σκότωσαν. Λοιπόν, άρα δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα οποία τα ξέρει η Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική. Παλιά μου τεχνικό σκέλετο. Έτσι ακριβώς. Τα ξέρει λοιπόν η Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί αν έκανε συνέντευξη ή δεν έκανε, ή αν το χαμαγέλασε ή το χαμαγέλασε, αν έκατσε ή δεν έκατσε. Ήταν πολύ ψυχρός, πιστεύω, με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Εντάξει, μπορεί η Μελάνια να μην το σκέπασε το βράδυ. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη. Το πρόβλημα στην πολιτική δεν είναι αυτό. Το τι η σημειολογία της εικόνας είναι άλλο πράγμα, το τι εκπέμπει είναι άλλο πράγμα, και από εκεί και μετά το πρόβλημα για μένα είναι άλλο. Πάντως ο Έλληνας Πρωθυπουργός δηλώνει ικανοποιημένος από την συνάντηση, αυτό διαβάζω τουλάχιστον. Πάνω στη συνέντευξη τύπου, μάλιστα, έστω και έτσι όπως έγινε, διέκοψε τον Αμερικάνο πρόεδρο για να τονίσει ότι δεν πρόκειται η Ελλάδα να κάνει καμιά εκχώρηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Του ξεκαθάρισε αυτό, αναφερόμενος σε ΑΟΣ, Λιβύη, Τουρκία, όλα αυτά. Πάντως εμένα μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι έτσι τα πράγματα όπως τα είπε ο Τραμπ. Είναι φίλος του και καλός. Κοίταξε, αυτό λοιπόν το οποίο κυκλοφορεί είναι ότι ο Τραμπ έχει και επιχειρηματικά οικονομικά συμφέροντα δικά του προσωπικά στην Τουρκία, γιατί είναι πολύ μεγάλες business οι οποίες γίνονται. Δεν είναι δηλαδή του 1, 2, 5, 10, 20, 100 εκατομμύριων. Είναι δισεκατομμύρια οι business οι οποίες γίνονται. Αυτό όμως το ξέρει το βαθύ κράτος. Επίσης να πούμε ότι σε αυτό το σημείο ο Τραμπ αναγκαστικά θα αναγκαστεί, θέλει δεν θέλει, να παίξει με τον East Med. Εντάξει. Γιατί είναι από πίσω το Ισραήλ, είναι από πίσω οι Εβραίοι, και ξέρουμε ότι το βαθύ κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα λειτουργίας, το εβραϊκό αμερικάνικο λόμπι. Αυτό είναι σίγουρο. Να καλημερίσουμε και τον Νίκο στο Τορόντο του Καναδά, ο οποίος μας στέλνει μηνύματα. Εδώ θα τα ρίξω μια ματιά όταν αρχίσει να μιλάει και λίγο ο Σέμπα εδώ δίπλα, Νίκο. Λοιπόν, εκείνο που λέω εγώ είναι το εξής, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας πρόεδρος, δεν πήγε να κάνει συνέντευξη, δεν πήγε για τη συνέντευξη τύπου με τον Τραμπ. Προφανώς δεν πήγε γι' αυτό, κανένας. Ούτε πήγε να βγει μια φωτογραφία, και τώρα αυτό το οποίο λένε ότι πήγε ο Αλέξης και βγήκε με την Περιστέρα, βγήκανε φωτογραφίες και αυτός ήταν καλύτερος γιατί έγινε συνέντευξη τύπου κλπ. Εντάξει, αυτά τώρα είναι λέμε για να λέμε. Εγώ αυτό που σας λέω, και θα το δούμε αν έχω δίκιο ή όχι,
Να επισημάνω κάτι άλλο που επίσης δεν έχει μεγάλη ουσία ως προς τα θέματα που ήθελε να θίξει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι ότι επιτέλους πάει στο εξωτερικό ένας Έλληνας Πρωθυπουργός που δεν τρέπεσε να τον ακούσετε, μιλάει αγγλικά. Να σου πω κάτι, ούτε αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Όχι, είπα, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι με την θεματολογία που αναπτύχθηκε στην όποια συζήτηση έγινε εκεί. Στέλνει λοιπόν ο Νίκος, Νίκος ο Ράμος από το Τορόντο μία αξιολογική κρίση. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής πράγμα. Το αν ξέρει να μιλάει καλά αγγλικά ή όχι, ποσός με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά σε αυτή τη φάση. Το αν θα βγει καλές φωτογραφίες ή δεν βγει, επίσης ποσός με ενδιαφέρει. Από την άλλη μεριά, το πρέτα-πορτέ το οποίο ακολουθείτε και το dress code το οποίο έχουν, ούτε αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό μπορούν να βγάλουν τα δικά τους χρήσιμα συμπεράσματα με την επικοινωνιολόγη, αναλύοντας τη γλώσσα του σώματος και την γλώσσα του dress code τον οποίο έχει ο καθένας τους κλπ. Εκείνο που έχει σημασία είναι για ποιο λόγο πήγε. Πήγε λοιπόν ως ένας χρήσιμος πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ναι σε όλα και έριξε λευκές επιταγές. Το ερώτημά μου είναι αυτό. Ή πήγε να πει ότι παιδιά, προσέξτε να δείτε, εμείς άμα θα κάνουν την πλάκα τους οι φίλοι σας, φίλοι του Προέδρου σας, φίλοι του φίλου, ο φίλε κλπ, θα κάνουν καμιά πλάκα. Εμείς να ξέρετε ότι άμα θα κατεβεί Γιαβούς, Φατίχ, Χώρα, Σισμίκ ή οτιδήποτε άλλο, άμα κατεβεί και μπει στα χωρικά ύδατα ή μπει κάτω στην δική μας αποκλειστική ζώνη, να ξέρετε ότι έφυγε. Έφυγε. Θα ψάχνετε βαθυσκάφη να πάτε να βγάλετε τα υλικά τα οποία είναι χρήσιμα και πρέπει να αντλήσετε, γιατί θα είναι στον πάτο της θάλασσας του Λιβικού πελάγους. Και να τελειώνουμε. Επίσης, εάν θα κάνετε τις όποιες τσαχμινογαγαλίες αρχίσετε να τις κάνετε, εγώ σας διαμηνύω ότι την επόμενη φορά που θα βγει φουσκωτό και θα πάει να την πέσει πάνω στους ψαράδες του κόψα παραγάδια, θα το πάρει και θα το σηκώσει ο καλός Θεούλης ή ο αν θέλεις ο φιλέσπλαχνος Σαλάχ. Τελεία. Αν λοιπόν έχει αναπέμψει ένα τέτοιο μήνυμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και το έχουν πάρει σε πολύ... Σε βαθμό δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Εντάξει. Πάντως, εγώ δεν θα σου πω τι νομίζω ή όχι. Εγώ εύχομαι να είναι αυτό. Να έχουν καταλάβει λοιπόν το βαθύ κράτος, αυτοί που αποφασίζουν και αυτοί που αποφασίζουν είναι η συγκεκριμένη διοίκηση στα συγκεκριμένα κέντρα παραγωγής πολιτικής. Να έχουμε καταλάβει ότι πια δεν έχει περιθώρια ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, γιατί ενδεχόμενα να μπει σε μια διαδικασία περίεργη μια ολόκληρη περιοχή. Εντάξει. Εγώ λοιπόν ήμουν ένας, είχα την τύχη, εντάξει, πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ο πόλεμος των αγωγών, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό, ήταν σε ένταση όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο δεύτερος στη τάξη, μετά τον Οτσαλάν, πριν δηλαδή τον Οτσαλάν τον δώσουμε στο χαρτί, στο πιάτο, ξέρω εγώ πώς θέλεις πες το, στους Τούρκους πράκτορες της τότε περήφανης πολιτικής του συγκεκριμένου κόμματος που κυβερνούσε, μιλάμε για τον Πασόκ και μιλάμε για τον Πάγκαλο συγκεκριμένα. Έτσι, ο Θάδωρος, ο Πάγκαλος στο Πασόκ, ναι. Ο Πάγκαλος λέω, ναι. Το Πασόκ. Εγώ, ναι. Εγώ έχω κάτι αρχή από τις αρχές του 90, κάτι δηλώσεις οι οποίες γινότανε, το λέω για τους παλιούς που γνωρίζουν εδώ στην περιοχή μας, που δεν ξέρω αν τα βλέπουν. Το Ξενία λοιπόν τότε είχε μια αίθουσα που λεγόταν Φυζάντιο και έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Πάγκαλος. Τότε λοιπόν οι κομματικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ λεγόταν ΟΕΣ, συντονιστές κλπ. Λοιπόν, στην ΟΕΣ ΠΑΣΟΚ ήταν ο τότε υποψήφιος και μετέπειτα βουλευτής επί σειρά ετών και μετά αντιπρόεδρος σε άλλο κόμμα, ο Παναγιώτης Γουρίδης. Ήτανε μαζί με τον Τριαντάφυλλο τον Παπαδόπουλο και τα άλλα παιδιά της εποχής εκείνης. Τον Τριαντάφυλλο τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο τον Λαβαδάρη Θεός χωρέστονα, τον Ματζίδη, στη συνέχεια τον Χάρη Θεός χωρέστονα και αυτόν και τα άλλα στελέχη. Εκεί λοιπόν ξέρουμε και τι υπόθηκε και τι δεν υπόθηκε από την πλευρά του τότε αναπληρωτή υπουργού των εξωτερικών. Ένας ήταν ο Πάγκαλος, άλλος ήταν ο Γιάννης ο Καψής. Λοιπόν, το τι συνέβη στην όλη υπόθεση εκεί.
Λοιπόν, τέλος πάντων, τι υπόθηκε. Οι αγωγοί, λέει, γίνονται εύκολοι. Οι αγωγοί γίνονται δύσκολα. Εύκολα να τεινάζονται. Μου είχε πει ο δεύτερος στη τάξη του ΠΚΚ τότε, ο οποίος βρεθήκαμε σε κάποιο σημείο στον ελλαδικό χώρο και μου έκανε αποκλειστικά τη δήλωση μόνο σε μένα και έπαιζε σε διεθνές επίπεδο η δήλωση αυτή, την οποία είχα πάρει εγώ για πρώτη φορά και είχε δημιουργηθεί ένα ζήτημα εξόχως σημαντικό. Άρα, να γυρίσουμε λίγο σε αυτό το οποίο βλέπουμε Τραμπ Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκη λοιπόν πήγε να μιλήσει με το βαθύ κράτος. Πήγε να μιλήσει με το βαθύ κράτος και να τους πει ότι πια, παιδιά, δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται να πάμε παραπέρα. Εδώ το πράγμα έχει ξεφύγει και βλέπει την πίεση την οποία ασκεί η ελληνική κοινωνία, γιατί η πίεση η οποία ασκείται από την ελληνική κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το εισπράξει ο κόσμος και είναι πολύ σημαντικότερο από το αν έκανε συνέντευξη τύπου ή δεν έκανε συνέντευξη τύπου, ή αν έκανε αυτό το δείπνο ή κόστησε αυτό το δείπνο, το έκανε ξέρω εγώ ο Μάικ Πεν ή το έκανε ο Πομπέο ή το έκανε ξέρω εγώ η Πέιλι ή οποιοσδήποτε άλλος. Για μένα όλα έχουν τη σημασία τους. Okay. Λοιπόν, εντάξει, εγώ λέω τη δική μου άποψη. Αλλά ισχύει αυτό το περιπίεσης από την ελληνική κοινωνία, από τους Έλληνες πολίτες, και δεν ξέρω, ελπίζω να το έχει καταλάβει η κυβέρνηση πλέον. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα, το πρόβλημα δεν είναι στο Μητσοτάκη και στην Ουάσιγκτον. Το πρόβλημα είναι στα Golden Chocolate Boys της πολιτικής εδώ στην Ελλάδα. Τι λέει λοιπόν ο Τραμπ, ο οποίος έχει τα δικά του κοντράτα. Λοιπόν, λέει βρέστε τα, μίλα με τον Ερντογάν, βρέστε τα με τους Τούρκους και να βρεθεί μια λύση. Παύλα στην εκμετάλλευση. Εκεί είναι το μεγάλο μυστικό. Και έρχονται λοιπόν όλες αυτές οι απίστευτες φωνές, οι οποίες είναι εδώ και έχουν ονοματεπώνυμο, και αρχίζουν και λένε περί συνεκμετάλλευσης. Θα προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Αν προχωρήσει λοιπόν ο Μητσοτάκης, εκχωρεί ζωτικά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό να το έχει υπόψη του. Εκχωρεί λοιπόν στους Τούρκους εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει, με άλλα λόγια και ακόμα χειρότερα, αυτό το οποίο είχε πει ο Αλέξης περί ανοιχτών συνόρων, ανοιχτών δεν υπάρχουν σύνορα σου λέω. Άντως, και όλα αυτά. Στα όσα είπαν Τραμπ και Μητσοτάκης από τη μεριά του Έλληνα Πρωθυπουργού, τέθηκε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ποιος το είπε αυτό? Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, κατά πόσο το εννοεί, κατά πόσο θα κάνει κάτι άλλο, θα το δείξει ο χρόνος και η πορεία. Και το θέμα είναι το περί κυριαρχικών δικαιωμάτων, περί συνεκμετάλλευσης και όλων αυτών, πώς θα προχωρήσει, δηλαδή πώς θα προσπαθήσει να το πει στην ελληνική κοινή γνώμη ότι εμείς δεν έχουμε, δεν έχουμε υφαλοκρηπίδα, δεν έχουμε ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, και ως εκ τούτου για να μην, επειδή μπήκε έκανε δηλώσεις ο κύριος Τσαβούσογλου, έκανε δηλώσεις ο κύριος Ερντογάν και έκαναν δηλώσεις όλοι αυτοί οι κύριοι, εμείς λοιπόν θα μιλάμε μετά τον 35ο παράλληλο μεσημβρινό και θα προσπαθήσουμε εκεί να δούμε, θα έρχεται να κάνει έρευνα και διάσωση η τουρκική ακτοφυλακή, η Τουρκ Σαχίλ Γιουβενλίκ, λοιπόν, μέχρι τη Μύκονο και την Τζιά και όλα θα πάνε καλά, πώς θα γίνει αυτό? Μπορούν να μας το εξηγήσουνε? Μπορούν λοιπόν να μας πούνε το τι σημαίνει όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε, και δεν ξεκινάει τώρα, δεν είναι τωρινό, αυτό κρατάει πολύ πίσω αυτή η υπόθεση. Το θέμα περί χαρτών κουβεντιάστηκε στη Μαρμαρίδα μεταξύ Τουρκού το Ζάλ και Καραμαλή. Επίσης, το μνημόνιο Γυρμάς Παπούλια, το οποίο είχε υπογραφεί, είχε πολλά ερωτηματικά, το οποίο και φυσικά οι Τούρκοι, και δεν κάνει κανείς κουβέντα για το μνημόνιο Γυρμάς Παπούλια που είχε υπογραφεί στην Αλούντα της Κρήτης. Το θυμάται ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Θοδωρής, το θυμάται, ο οποίος είχε γίνει εκεί ένα μεγάλο ζήτημα με το θέμα της μετάδοσης των πληροφοριών και της εικόνας γενικότερα από πλευρά ΣΕΤ. Λοιπόν, αυτό δεν το κουβεντιάζει κανείς.
Δεν έπρεπε λοιπόν η ελληνική εξωτερική πολιτική να μιλήσει για το περίφημο μνημόνιο Γερμάς Παπούλια και για το κατά πόσο τηρείται αυτό. Τηρεί η τουρκική πλευρά, το τουρκικό κράτος τηρεί την υπογραφή την οποία είχε βάλει ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας. Ερώτημα. Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος. Το ξέρουν όλοι. Όλοι θέλουν να κάνουν business, αλλά με ποιους. Και στο τέλος, ποιος θα μείνει να πληρώνει. Αυτό όμως είναι αυτό που θέλουν. Να φύγει αυτός που έχει μυαλό στο κεφάλι του, αυτός που έχει και που ξέρει, αυτόν που τον τυρανάνε ορισμένα πράγματα, όπως είναι το τι θα γίνει στη συνέχεια, για ποιον λόγο θα πρέπει εγώ να έχω, να λειτουργώ ως ένας απελεύθερος έχοντας στο κεφάλι μου μια δαμόκλειο σπάθη. Όταν λοιπόν αυτός θα πάρει τα μάτια του και θα σηκωθεί να φύγει, όπως είπαμε, θα πάει στη Γερμανία, θα πάει στον Καναδά, θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάει στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία είναι της μόδας τώρα, και μαζεύει κόσμο και κοσμάκι και εκεί η Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, ποιος θα μείνει εδώ? Έρχεται λοιπόν και βγαίνει ο κάθε ένας ανόητος ανεγκέφαλος, ας πούμε, και μου μιλάει εμένα περί λαθρέων και περί ανθρώπων και περί ανθρωπισμού και πρέπει αυτό και πρέπει εκείνου. Για κάτσε ρε φίλε, να πούμε. Η Σενεγάλη, από τη Σενεγάλη, πώς έφτασε να είναι στα παράλια του Αιγαίου και αν θέλει να περάσει εδώ και να μην έχει τίποτα παρά μόνο Σενεγάλη, ξέρεις που βρίσκεται, τον Ατλαντικό ωκεανό. Είναι κάτω από την Σαχάρα 4-5 ώρες με το αεροπλάνο. Ανά πας από το Κάιρο στη Σενεγάλη θες 8 ώρες με το αεροπλάνο. Κατάλαβες. Λοιπόν, πώς έφτασε αυτός ο τύπος να ζητάει να έρθει στην Ελλάδα μέσα από τα παράλια του Αιγαίου και να τον έχει στη Μόρια ή να τον έχει στο Καρλόβαση ή στο Βαθύ, ας πούμε, στη Σάβα. Ερώτημα. Και ποιος τον έφερε εκεί? Το Μαρόκο είναι απέναντι από την Ισπανία. Για ποιο λόγο δεν πήγε στην Ισπανία? Αυτή δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Ωραία, ας βγουν λοιπόν όλοι αυτοί και να αρχίσουν. Δεν θέλουν τον Αθνάρ. Ας πιούνε ποιον θέλουν. Θέλουν τους Ποντέμος. Είπανε τίποτα από αυτού του θέματος? Περί μετανάστευσης, περί ανθρωπισμού, ανθρωπιστικών ροών κλπ. Ξέρουν ποιος είναι ο μεταναστευτικός νόμος στην Ισπανία? Μπορεί κάποιος από αυτούς τους ανθρωπιστές που καλά κάνουν, πρέπει να υπάρχουν και αυτοί. Άλλωστε όλοι χωράμε σε αυτό τον τόπο, ας πούμε. Εντάξει, μπορούν να μας πούνε ποιος είναι ο μεταναστευτικός νόμος της Ισπανίας, για την οποία δεν γίνεται καμία κουβέντα. Να μπορεί να μας πει πώς είναι τα σύνορα, έχουν εικόνα, ξέρουν πώς είναι τα σύνορα μεταξύ Γιβραλτάρ και Ισπανίας, νότιας Ισπανίας. Το ξέρουνε. Λέει λοιπόν ο κύριος Μπόρις Τζόνσον, έκανε πριν από περίπου 40 λεπτά, έκανε μια δήλωση, μάλλον την πρόλαβα και τη διάβασα εδώ, ότι θα πρέπει να σταματήσει, να υπάρξει και χειρία, να σταματήσει ο πόλεμος, αυτό, εκείνο το άλλο. Μα το Γιβραλτάρ είναι αγγλική αποικία, είναι αγγλικός βράχος. Η κυριαρχία είναι της Αγγλίας. Εντάξει, αγγλική σημαία είναι σηκωμένη. Γιατί λοιπόν τους τουφεκίζουν όποιοι τολμήσουν να πάνε εκεί και δεν πάει κανείς? Γιατί τους τουφεκίζουν. Αυτοί δεν είναι ελεύθερη ευρωπαϊκή χώρα? Γιατί δεν έχει υπάρξει κανένα ψήφισμα για την Ισπανία, για την Αγγλία, για τη Γαλλία? Γιατί δεν υπάρχει κανένα ψήφισμα? Να πούμε κάτι άλλο και για να μην παρασυρθούν μερικοί και σκεφτούν λίγο περίεργα. Είδαμε και από την Μαυριτανία και από το Μαρόκο να υπάρχουν αξιωματούχοι στην πολιτική ζωή της Γαλλίας. Γιατί όμως? Μέχρι πότε η Γαλλία λιμένονταν πόρους και ανθρώπους αυτών των αφρικανικών κρατών, όπου η μετανάστευση, δεν υπήρχε μετανάστευση, ήταν εσωτερική μετακίνηση, γιατί ήταν γαλλικό έδαφος. Αυτή λοιπόν η δεύτερη τρίτη γενιά που έλκουν την καταγωγή τους από αυτά τα κράτη, είναι Γάλλοι πολίτες, έχουν προχωρήσει και έχουν φτάσει εκεί, και όταν εκεί που φτάνουν δηλώνουν ότι εγώ, ξέρεις κάτι, είμαι από αυτήν τη χώρα, έλκω την καταγωγή μου από εκεί. Δεν υπήρξε καμία βίαιη μετακίνηση. Βίαιες μετακινήσεις γίνονται τώρα τελευταία με τις ευλογίες του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Και δεν είναι ένα. Δεν είναι ένα το κόμμα το οποίο φταίει. Είναι πολλά.
Τα μηνύματα συνεχίζουν. Να καλησπερίσω ώρα Ελλάδος, να καλημερίσω τη φιλή από την την οποία ξέρω ότι βρίσκεται από δήλωσή της τουλάχιστον στο Σικάγο, και τα μηνύματα τα οποία μας στέλνει και μας δίνει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δίνει ένα χάρτη. Περισσότερο από 100 εκατομμύρια, λέει, είναι οι Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Είναι 100 εκατομμύρια Έλληνες. Συμφωνούμε. Και μιλάμε ότι θα έρθουν στην Ελλάδα 120 εκατομμύρια μετανάστες. Όχι. Άλλο πράγμα. 100 εκατομμύρια. Θέλω να σου πω. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι στη χώρα τους, στην πατρίδα τους. Όχι. Εγώ σου λέω ότι δεν θα μπορούσαν να ζουν για πολλούς και διαφόρους λόγους. Άλλο πράγμα θέλω να ρωτήσω. 100 εκατομμύρια Έλληνες. Πες μου λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή έκανα λίγο ένα αστείο προχθές, έκανα μια ανάρτηση, όχι χθες, προχθές, έχασαμε και τις μέρες με όλα αυτά τα οποία γίνονται, στο οποίο φαίνεται ότι είναι ένα μηχάνημα που ελέγχει τις αποσκευές, μια X-ray, δηλαδή ακτίνων Χ, μια συσκευή η οποία ελέγχει. Και λέει ότι αν είσαι καλός φίλος, άμα δεν έχεις λεφτά να πας να κάνεις μια μαγνητική τομογραφία, ας πούμε, μπες εκεί στο μηχάνημα, θα σας δείξει όλα. Το έχεις δει αυτό? Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και γράφω ότι η ανάπτυξη έρχεται, φτάνει, έρχεται όπου να είναι στον δρόμο και θα υπάρχουν και χρήματα. Πολύ ωραία. Επειδή λοιπόν κατορθώσανε να μην υπάρχουν επενδύσεις για την εθνική άμυνα. Τώρα άρχισε κάτι να γίνεται με τον Καραμαλή. Τώρα, τους τελευταίους 2-3 μήνες. 6-7 μήνες είναι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και, συγγνώμη, ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Τώρα έχει 2-3 μήνες που ξεκίνησε λίγο κάτι να κινείται στον χώρο των εξοπλισμών, γιατί η πολιτική των κανονιοφόρων, στην οποία έχει εγκαινιάσει ο κύριος Ερντογάν, και έτσι όπως είναι η κατάσταση ακόμα μπορεί και έχει απάντηση για πολλούς και διαφόρους λόγους, αλλά δεν είμαι ειδικός να το πω τώρα και δεν έχω και κανέναν ειδικό να το κάνω ερωτήσεις, να δούμε τις απαντήσεις τις οποίες θα πάρουμε. Να πω το εξής πράγμα. Ανάπτυξη έρχεται. Πού είναι η ανάπτυξη? Την ανάπτυξη ανέβηκε ο κύριος Τσίπρας πριν από περίπου 5,5 χρόνια. Λοιπόν, από το 15, δεν είναι, 4,5 γεμάτα, έτσι, 5 θα πάμε, πάμε τώρα, 5. Λοιπόν, η ανάπτυξη ήταν συνέχεια στον δρόμο. Αυτή την ανάπτυξη βλέπαμε και από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Δεν θέλω να ξαναπάμε σε δηλώσεις σε Καστελόριζου, γιατί γίνανε και ποιο ήταν η καραμπόλα αυτών των δηλώσεων και τι κέρδισε και τι όχι το ελληνικό κράτος. Άστο. Μια πολύ μεγάλη και πονεμένη ιστορία, την οποία προσπαθούν να κρατήσουν από τα σφράγια στο μυστικό ο πολιτικός μας πολιτισμός. Δεν θέλει να βγει παρά έξω. Τι έκαναν λοιπόν από το 9? Από το 9. Γιατί πρόσεξε να δεις. Λέει, εμείς πλακωνόμαστε, φαγωνόμαστε και ο Μητσοτάκης είναι στην Ουάσιγκτον. Ο Πούτιν μαζί με τον Ερντογάν γυρίσανε τη Στρόφιγγα για τον Turkish Stream. Πολύ ωραία. Να καθίσουμε λίγο να σκεφτούμε και να δούμε τι γίνεται. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν το έχει δει ο κ. Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάστε την περίφημη ιστορία με τον αγωγό Μπουργκάζα Αλεξανδρούπολη? Το θυμάται πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση Καραμαλή. Τρεις φορές πήγαν να βρεθούν, η τρίτη φορά δεν βρέθηκαν το σύνολο των αρχηγών κρατών που είχαν υπογράψει να βρεθούν στη Σόφια. Βρεθήκαμε όλοι εμείς, γιατί και εγώ εκεί ήμουνα, μάλιστα συνομίλησα με τον τότε πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή. Ο Πούτιν όμως δεν είχε έρθει. Και φυσικά όλοι ξέρανε από πριν, όλοι τουλάχιστον το κουβεντιάζαμε και εμένα με κοιτούσαν και με μισό μάτι, το λέγανε και άλλοι όμως, ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Και όλος παραδόξως δεν είχε έρθει και ο Πούτιν. Γιατί στον αγωγό Μπουργκάζα Αλεξανδρούπολης δεν υπήρχε αμερικάνικη συμμετοχή. Και όλος παραδόξως, μετά από 5-6 μήνες, παρέδωσε την εξουσία, την πρωθυπουργία, τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, ο Κώστας Καραμαλής, στον εκλεκτό των Αμερικάνων,
Αμερικάνος είναι ο κύριος Παπανδρέου, ψυχητή και σώματι. Εντάξει. Αναγκάστηκε να την παραδώσει κατά κάποιο τρόπο. Αναγκάστηκε. Γιατί θα σερνόταν για 4 μήνες σε προεκλογική περίοδο. Όχι, παρέδωσε, δεν ήταν ούτε θα σερνόταν ούτε τίποτα. Παρέδωσε λοιπόν την πρωθυπουργία στον εκλεκτό των Αμερικάνων, τον κύριο Παπανδρέου. Ο οποίος τι έκανε, έβαλε λοιπόν την Ελλάδα με το έτσι θέλω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και όλοι το ξεχάσανε με τον κύριο Γεωργίου την ιστορία, την ευθεία παρέμβαση να μην δικαστεί. Και δεν δικάστηκε φυσικά ο κύριος Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, με την δημιουργική λογιστική, την οποία δημιουργική λογιστική ποιος έβγαλε. Έχεις επαφές με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου? Όχι. Ούτε εγώ έχω προσωπικές επαφές, όπως διαβάζω συχνά άρθρα του, τον παρακολουθώ. Ο κύριος Ιγνατίου λοιπόν, ο οποίος ήταν ανταποκριτής του ΜΕΓΑ στην Αμερική. Και τώρα στο ΜΕΚΑ είναι. Ισχυρίζεται, γράφει. Και τώρα στο ΜΕΚΑ είναι, ρε. Και τώρα στο ΜΕΚΑ είναι. Λέει ότι ήταν προμελετημένο όλο αυτό το πράγμα. Το ήξερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είχε ετοιμάσει το έδαφος για να πει η Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν είναι κάτι που προέκυψε. Δεν το λέει ο Ιγνατίου. Εδώ υπήρξε. Εγώ το είδα σε άρθρο του Μιχάλη Ιγνατίου. Ναι, εδώ υπήρξε συνέντευξη του Ντομινίκ Στρόσκαν. Συνέντευξη μεγάλη. Την οποία είπε, αν θυμάμαι καλά στο Βαρύ Μάτς, αν θυμάμαι καλά το μέσο. Αλλά σίγουρα του Στρόσκαν, κάπου το έχω εδώ μέσα στο αρχείο, εδώ στο κομπιούτερ που έχω μπροστά, δεν ξέρω, την είχα σε κείμενο, πρέπει να την ανέβασα και στο acritasnews.com, πρέπει να την ανέβασα, αλλά δεν ξέρω αν το έχω και σε βίντεο. Αν το έχω σε βίντεο θα το βάλω με υπότιτλους, λοιπόν, για να μπορούν να το δούνε. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι με το ζόρι παραποιήσανε τα στοιχεία για να μπει οπωσδήποτε η Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λοιπόν, να φύγουμε και από εκεί, στα γρήγορα. Τα ξέρουμε, ο κύριος Παπανδρέου χαμογελάει, μια χαρά είναι. Αυτό που έγραψα προχθές, έκανε και αυτό στη δουλειά του, όπως και επίσης οι άλλοι. Έχουν την διαβάθμιση της τα σκαλιά, εντάξει, ο καθένας, το που θα βρεθεί, πώς θα βρεθεί, το αξίωμα. Αξίωμα, όχι, το βαθμό. Α, ταιριάζει αυτό λίγο καλύτερα. Λοιπόν, αυτό όμως εις βάρος αυτής της χώρας και αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μείνει εδώ, κρυώνουν, παγώνουν, δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν υπάρχουν δουλειές, τις έχουν διαλύσει. Εδώ, για το πιο απλό πράγμα, το πιο απλό πράγμα γίνονται εισαγωγές. Το πιο απλό πράγμα γίνεται εισαγωγή, γιατί δεν παράγεται εδώ, δεν μπορεί να παράξει. Λοιπόν, τώρα, να πάμε λίγο παρακάτω. Να πάμε λίγο παρακάτω γιατί θέλω κι άλλα να πω και ο χρόνος περνάει. Άλλα θέματα. Εγώ θα πάω σε κάποια τοπικά θέματα. Άντε πάμε. Δεν έχω τη δική σου εξειδίκευση στα διεθνή ζητήματα, αν και προσπαθώ να συμμετέχω, να σε παρακολουθώ. Έμαθα να δουλεύω πιο πολύ τοπικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε και την φωτογραφία. Θα πρέπει οι φίλοι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον δρόμο Ιάζου Μουξάνθης, όπου στην ευθεία Σούνιο Αμαξάδων υπάρχει μια, τη βλέπουμε στις εικόνες μας, στις οθόνες μας, υπάρχει μια ετοιμόρροπη κολόνα της ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια παρέμβαση τις τελευταίες ώρες. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς από τον Δήμο Ιάσμου. Αν λοιπόν δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση για την αποκατάσταση αυτής της κολόνας, καλό είναι οι διερχόμενοι φίλοι οδηγοί από το συγκεκριμένο δρόμο να είναι πολύ προσεκτικοί. Θυμίζω, δρόμος Ιάσμου Ξάνθης στην ευθεία Σουνίου Αμαξάδων. Εκεί βρίσκεται αυτή η κολόνα. Καλό είναι να προσέχουν όσοι περνάνε από εκεί. Από εκεί και πέρα, Βαγγέλη, ξεκινάνε την Δευτέρα, όπως κάθε χρόνο την δεύτερη Δευτέρα του Φεβρουαρίου, του Ιανουαρίου, με συγχωρείτε, οι χειμερινές εκπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι όσοι σκοπεύατε να αγοράσετε κάτι σήμερα, αύριο, σε είδη ένδυσης, υπόδυσης και σε ό,τι άλλο γίνονται εκπτώσεις, εν πάση περιπτώσει, περιμένετε 2-3 μέρες. Κάντε έλεγχο αγοράς. Ενδεχομένως να τα πάρετε. Έλεγχο αγοράς. Να τα πάρετε φθηνότερα ή και ακριβότερα. Έλεγχο αγοράς. Να σου πω γιατί, γιατί εγώ έχω δει να βγάζει την πινακίδα
παράδειγμα 19 ευρώ, να την βάζει 25, πρόσεξε, γραμμή 19,5 από κάτω. Πρόσεξε τι είπα. Ναι. Μπορείτε να τα πάρετε από Δευτέρα φθηνότερα, αλλά και ακριβότερα. Γι' αυτό χρειάζεται μια έρευνα αγοράς. Αλλά στη Ξάνθη Βαγγέλη παρατηρείται το εξής παράδοξο. Υπάρχουν συγκεκριμένα μαγαζιά, επί το πλείστον βρίσκουν επί της οδού Παναγίτη Σαλντάρη και ανήκουν σε μουσουλμάνους ιδιοκτήτες, που δεν συμμετέχουν σε καμία εκπτωτική περίοδο ούτε στα λεγόμενα δεκαήμερα προσφορών. Και στο ερώτημα γιατί δεν συμμετέχετε εσείς, γιατί δεν κάνετε εκπτώσεις, λέει, μα τι εκπτώσεις να κάνουμε που έχουμε ήδη πάρα πολύ φθηνά προϊόντα. Και πρόσεξε, είναι αλήθεια αυτό. Λένε αλήθεια, δεν λένε ψέματα. Είναι πάρα πολύ φθηνά τα προϊόντα. Γιατί το 100% των εμπορευμάτων σε αυτά τα μαγαζιά προέρχεται από την Τουρκία. Μιλάμε για νόμιμες εισαγωγές, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Ναι. Νόμιμα όλα. Ναι. Δασμοί, φόροι, ό,τι προβλέπετε, τηρείται. Κατά γράμμα. Ναι. Αλλά είναι τόσο φθηνό το εμπόρευμα που παίρνουν αυτοί από την Τουρκία, πόσο μάλλον οι ήδη που ψωνίζουν και χοντρικοί, το παίρνουν ακόμα πιο φθηνά από ό,τι θα το πάρω εγώ. Έτσι λοιπόν έχουν τα περιθώρια το παπούτσι που κάνει 20 ευρώ σε ένα άλλο μαγαζί να το δώσουν 10 ευρώ εκείνοι. Το μπουφάν που κάνει 40 ευρώ σε ένα άλλο μαγαζί και να το δώσουν 25. Λοιπόν, αλλά νόμιμα ξαναλέω, το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Ό,τι είναι νόμιμο είναι απαραίτητα και ειδικό. Εμείς δίνουμε τα λεφτά μας πηγαίνοντας σε αυτά τα μαγαζιά ως Έλληνες πολίτες για να ψωνίσουμε από έναν υποτίθεται επιχειρηματία του τόπου μας. Δεν πάμε στην πολυεθνική, λέμε να στηρίξουμε τον επιχειρηματία του τόπου μας και καλά κάνουμε. Αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα των εμπόρων κάθε φορά. Αλλά το, κοίτα τώρα τι γίνεται εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν τα δικά μας λεφτά και με αυτά πάνε ενισχύουν τις τουρκικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Πάμε λοιπόν λίγο πριν φτάσεις εκεί, βάλε μια ανατελεία να πω το εξής πράγμα. Η ποιότητα του προϊόντος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ένα είναι αυτό. Βαγγέλη, όταν εγώ είμαι με 700 ευρώ το μήνα και πρέπει να τρέψω ολόκληρη ναι, οικογένεια, να ψωνίσω για 4 άτομα, η ποιότητα είναι το τελευταίο που θα κοιτάξω. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι ένα θέμα. Ειδικά στα χρόνια της κρίσης. Όχι, αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Γιατί το φθηνότερο, εγώ έχω αυτή την άποψη. Το φθηνό σου βγαίνει πάντα ακριβότερο. Αυτή την άποψη έχω, ρε παιδί μου. Πολλές φορές ναι, δεν νομίζω πάντα. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι στα, παπούτσια είναι σίγουρο. Άλλωστε, πρόσεξε τι λένε. Ό,τι πληρώνεις, αυτό παίρνεις. Πώς το είπαμε, ο καταρ παρά, ο καταρ μπογιά. Ό,τι λεφτά θα δώσεις, αυτή την μπογιά θα πάρεις. Έτσι, για να το μαθαίνουν, να μαθαίνουν λίγο ξένες γλώσσες αυτοί που θέλουν να πάνε και στην οδό Παναγίτη Σαλντάρη. Γιατί έτσι έχει μετατραπεί αυτός ο δρόμος και δεν είναι μόνο αυτός. Εν πάση περιπτώσει. Ή στην Ερμού, παράδειγμα στην Κομωτινή. Αν ξέρεις λίγο από μάρκετινγκ, εγώ έχω κάνει ένα σεμινάριο, παρακολούθησα κάποια μαθήματα και τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα μάλιστα. Ο κάθε επιχειρηματίας ποντάρει σε κάτι συγκεκριμένο. Εσύ ποντάρεις στην ποιότητα. Έχεις 50 ευρώ το μπουφάν γιατί είναι καλής ποιότητας. Αλλά σε χρόνια οικονομικής κρίσης, με τόσους άνεργους, με τόσο χαμηλά εισοδήματα, ο άλλος ποντάρει στο φθηνό προϊόν. Και ας μην είναι καλή η ποιότητα. Ο καθένας ποντάρει σε κάτι. Ο άλλος ποντάρει στην ελληνικότητα των προϊόντων του. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που θέλουν μόνο ελληνικά προϊόντα. Λίγο, να γυρίσουμε στο θέμα των... Αλλά για να πω αυτό, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Σημασία έχει ότι είτε έτσι είτε αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν τα δικά μας λεφτά που εμείς πάμε καλοπροαίρετα εκεί για να στηρίξουμε τον ντόπιο επιχειρηματία και προσπερνάμε την πολυεθνική, παίρνουν τα δικά μας λεφτά και ενισχύουν τουρκικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Ναι. Αυτό για μένα, επαναλαμβάνω, είναι νόμιμο, αλλά ενδεχομένως όχι ηθικό. Τώρα. Το πρόβλημα ποιο είναι, κατά την δική μου εκτίμηση, είναι ότι κάθε αγορά μπορεί να έχει, πρέπει να έχει αυτό που ζητάει ο πολίτης, αυτό που ζητάει το κοινό, αυτό που έχει χρήματα. Εντάξει. Το θέμα είναι σε κάποια προϊόντα υπάρχει μια αξιολόγηση που λέει και σου δίνει με τα αστέρια ή με κάποια κλίμακα αξιολόγησης η τιμή του προϊόντος αν ανταποκρίνεται στην ποιότητα του προϊόντος. Αυτό θα πρέπει να το δούνε.
Όταν λοιπόν αποφασίζεις εσύ και λες ότι εγώ ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να πάρω σήμερα ένα ζευγάρι παπούτσια και δεν με ενδιαφέρει άμα θα με κρατήσει 3 μήνες. Εκεί λοιπόν επιλέγεις αυτό που θα σ' αρέσει, αυτό που θα σου κάνει. Αν είναι παπούτσια όμως θα προσέχεις να μην βρωμά τα πόδια σου μετά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί χρησιμοποιούν κακής ποιότητας πλαστικά, τα οποία δημιουργούν άπειρα προβλήματα με μυκητιάσεις. Θες, εσύ λες δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν με νοιάζει. Πού να, άμα δεν σε νοιάζει, πήγαινε και κάντο. Από την άλλη μεριά. Δεν είναι πάντα έτσι. Πολλές φορές υπάρχει και το άλλο. Με νοιάζει, με ενδιαφέρει, αλλά δεν μπορώ να πάω. Δεν έχω τη δυνατότητα να πάω σε κάτι άλλο. Ωραία. Δηλαδή θες ένα δεύτερο, ένα τρίτο, ένα τέταρτο ζευγάρι παπούτσια. Εντάξει, μην πάρεις ρε παιδί μου τρίτο ζευγάρι παπούτσια αν δεν μπορείς να πληρώσεις αυτό. Από την άλλη μεριά υπάρχει δυνατότητα να πάρεις αυτή την ποιότητα με ένα πολύ μικρό ποσοστό απάνω. Τώρα θα μου πεις έχουν φτάσει να μετράμε το μισό ευρώ. Μετά, okay, εκεί δεν μπορώ να πω εγώ τίποτα. Ναι, δεν μπορώ να πω. Απλώς λέω, να δώσεις μισό ευρώ ή ένα ή δύο ή τρία ευρώ παραπάνω ή να τα δώσεις λιγότερα για να πας σε ένα παπούτσι, να αποκτήσεις μια μυκητίαση και μετά αυτή να σου βγει μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι να γιατρευτείς. Γιατί παίρνει μπάλα και τα άλλα σου παπούτσια, παίρνει μπάλα τις κάλτσες σου, παίρνει, και αυτά μετά για να γιατρευτείς, να φύγουν όλα αυτά, θα πρέπει να τα πετάξεις και να ξεκινήσεις από την αρχή. Και να είναι και καλοκαίρι, να κάνεις μια ειδική θεραπεία με τη σαγιονάρα που θα την πετάξεις στο τέλος, για να μπορείς μετά το επόμενο φθινόπωρο να βάλεις ένα παπούτσι και να είναι καθαρό. Όχι αυτά τα οποία είχες πριν. Για να μην έχεις μυκητιάσεις. Αυτό μου είπανε. Αυτό σας λέω. Αν ισχύει δεν ξέρω. Αν δεν ισχύει επίσης δεν ξέρω. Ο καθένας ας επιλέξει τι θέλει να κάνει και πώς θέλει να το κάνει. Πάμε παρακάτω. Τώρα, όσο για το θέμα των εκπτώσεων. Έχει σχέση. Καλά έκανες και το είπες και θα πάμε παρακάτω αφού πω 2-3 πραγματάκια. Θέλεις. Πες, ολοκλήρωσε. Διάβαζα σήμερα τις αποφάσεις της κυβέρνησης και ειδικά του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών, Δομών και όλων άλλων συναφών και βαγών υπηρεσιών αντίστοιχων του Υπουργείου αυτού, το οποίο λέει θα πέσει βαριά καμπάνα και βαρύ πρόστιμο στους δικαιούχους αυτοκινήτων παλιάς τεχνολογίας, γιατί ρυπαίνουν, γιατί δημιουργούν προβλήματα και θα τους τσακίσουμε στους φόρους και στα τέλη κυκλοφορίας κλπ. Και πρέπει να τα αλλάξουν, να πάρουν νέες αντιρρυπανικές τεχνολογίες. Ρωτάει αν μπορώ. Άστα αυτό είναι άλλο πράγμα. Και εμένα, εγώ τέντωσα. Τσατίστηκα. Γιατί υπάρχει μεγάλο στόκ, υπάρχει μεγάλο πλεόνασμα στις εταιρείες παραγωγής αυτοκινήτων και ειδικότερα μιλάμε τώρα για Γερμανία, ουσιαστικά για Γερμανία και λιγότερο για Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, όπου και εκεί υπάρχουν κοινοπραξίες, όπου πάλι έχουν βάλει τα πόδια τους οι Γερμανοί τόσα χρόνια, γιατί ο στόχος τους ήταν ακριβώς αυτός μετά τον πόλεμο. Πώς θα μπορέσουν αυτό που δεν κατάφερανε με το τρίτο Ράιχ να το κάνουν με το τέταρτο Ράιχ που είναι το οικονομικό. Και πολλοί το πέτυχαν. Και χαίρομαι, θα το ξαναπώ για τους Έλληνες πλειοκτήτες, που σε ένα χειρό χαστούκι, μπουνιά στη γερμανική αυτή πολιτική, του Σόιμπλε, και το στείλανε αδιάβαστο. Με το κόλπο που πήγε να κάνει με τους Έλληνες πλειοκτήτες και με τα καράβια γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα. Έρχεται λοιπόν και συμφωνεί το ελληνικό δημόσιο ότι θα πρέπει τον οικονομικά χυμαζόμενο Έλληνα να τον τσακίσει. Γιατί. Μα γιατί δεν πρέπει να έχει αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνων. Θα πρέπει να πάει να πάρει καινούριο. Πρέπει να πουλήσει αυτοκίνητα η Γερμανία. Δεν γίνεται. Και έρχεται λοιπόν και το υιοθετεί αυτό το πράγμα. Ποιος και η ελληνική κυβέρνηση. Και θα βγει ο Έλληνας υπουργός να μας πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι για το καλό. Ποιο είναι το καλό. Ποιονού. Το περιβάλλοντος. Ποιονού περιβάλλοντος. Όταν υπέγραψε το Υπουργείο Ενέργειας, εντάξει, και Ανάπτυξης για την πέμπτη μονάδα λιγνητορικτική μονάδα στην Πτολεμαϊδα, να δώσει 1 δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια στις Siemens για να μην κλείσει την παραγωγή και χάσουν 5.000 Γερμανοί τη δουλειά τους για την Ελλάδα και κάθε χρόνο να δίνει 800 εκατομμύρια στο κοινό ταμείο άνθρακα βάσει της σύμβασης του Κιώτο
για να αγοράζει ρήπους. Αυτό το ξαναπληρώνω εγώ. Εγώ γιατί? Για να χρηματοδοτήσω τη γερμανική πολιτική, παύλα Ευρωπαϊκή Ένωση, Ενωμένη Ευρώπη, ή αν θέλετε την γραφειοκρατία της Ευρώπης, να τους χρηματοδοτήσω, να πάρω 1,2 εκατομμύρια ευρώ την πέμπτη μονάδα. Είχαν βάλει υπογραφές. Άκρα του τάφου σιγή στη συνέχεια. Προσπάθησα να μιλήσω με δύο συνδικαλιστές της ΔΕΗ και δεν μιλούσε κανείς. Γελούσανε, ζεμπέκικο χορεύανε. Εντάξει. Συν τους ρήπους τους οποίους θα αγοράσει κάθε χρόνο η Ελλάδα από το Κοινό Ταμείο για την Καταπολέμηση, υποτίθεται της τρύπας του όζοντος. Το οποίο δεν υπέγραψαν οι Αμερικάνοι, οι Τούρκοι και κάποια άλλα παιδιά. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να την έχετε υπόψη σας. Θα πρέπει να ξέρετε. Αυτή την πολιτική που θέλουν να σας επιβάλλουν. Θέλουν να σας επιβάλλουν. Θέλουν. Έτσι μπορεί να σας ελέγξουν, να μας ελέγξουν όλους. Μόνο οικονομικά. Ο πόλεμος είναι οικονομικός. Οικονομικός. Τελεία και παύλα. Και αυτό κουμπώνει με το θέμα Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ναι σε όλα. Το ναι σε όλα. Δεν ξέρανε το τι θα συμβεί. Όλοι το ξέρανε. Και οι Έλληνες το ξέρανε. Απλώς τι γινότανε. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα αρπάξει σήμερα. Και μερικοί το θέλουν και συνεχώς. Το τι θα αρπάξει συνεχώς. Εντάξει. Λοιπόν. Ολοκληρώνω το θέμα των εκτόσεων. 13 Ιανουαρίου με 29 Φεβρουαρίου, Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, δίσεκτο το έτος, φέτος 29 θα πάει ο Φεβρουάριος, τελειώνουν τότε οι εκτόσεις, άρα όσοι έχετε χρήματα έχετε και αρκετό χρόνο για να ψωνίσετε. Ποιοι είναι άτυχοι σε δίσεκτο έτος όταν έχει 29 Φλεβάρες? 29, ναι. Ποιοι είναι άτυχοι? Ημερομηνία, Ποιοι είναι άτυχοι? Άτυχοι ποιοι είναι? Ποιος είπε άτυχος? Εγώ σου λέω. Α. Ποιοι είναι άτυχοι? Ποιος θα ήταν άτυχος? Δεν ξέρω. Με αυτή την ημερομηνία. Φαντάζεσαι να έχεις γεννηθεί 29 Φεβρουαρίου σε δίσεκτο έτος. Να κάνεις χρόνια πολλά κάθε 4 χρόνια. Τι τυχεροί είναι αυτοί που έχουν επέτειο γάμου 29 Φεβρουαρίου. Έτσι. Γιατί εσύ θυμάσαι πότε γεννήθηκε και τα άλλα χρόνια. Δεν είναι πότε παντρεύτηκες. Δεν είναι τόσο εύκολο να. Θυμάσαι. Να τη ξεχάσουν και να φάνε παντόφλα. Θυμάσαι. Τι είναι αυτό. Θυμάσαι πότε παντρεύτηκες. Φυσικά 14 Φεβρουαρίου. Του 2003. Α, εντάξει. Μπράβο. Είναι λίγα τα χρόνια ακόμα και θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιάννης Μουζάλος, αύριο στην Κομοτηνή. 7.30 ώρα. Για ποιο λόγο? Ξενοδοχείο Ορφέας. Θα μιλήσει σε μια εκδήλωση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Ροντόπης. Μεταναστευτικό, λέει, προσφυγικό. Και το θέμα είναι ανθρωπιά αλληλεγγύη ή, πώς το λέει, υποκρισία ή ρατσισμός. Αυτό το θέμα θα αναπτύξει ο πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας αύριο στην Κομοτηνή. Ουσιαστικά αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για μια ομιλία υπέρ των μεταναστών. Θα είναι ανοιχτή στο κοινό η εκδήλωση. Όποιος θέλει μπορεί να την παρακολουθήσει. Ξενοδοχείο Ορφέας, επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν, Βαγγέλη, πλέον και επίσημες τοποθετήσεις των επαγγελματιών του κλάδου. Μιλάω για τον κλάδο της εστίασης και της διασκέδασης, καφέ μπαρ, οι οποίοι μιλάνε επίσημα για 50.000 απολύσεις εξαιτίας του αντικαπνιστικού νόμου και για πτώση του τζίρου σε ποσοστό 40% και μάλιστα πρόσεξε ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, λέει, που υποτίθεται είναι μέρες που βγαίνουμε έξω, πίνουμε έναν καφέ παραπάνω, βγαίνουμε, εσείς οι νεότεροι που μας ακούτε πηγαίνετε σε κανένα κλαμπ, τέλος πάντων, ακόμα και εκεί υπάρχει, λέει, πτώση του τζίρου κατά 10-15% ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που είχα πει πριν από αρκετές εβδομάδες για το συγκεκριμένο θέμα, ότι μόνο προβλήματα θα προκαλέσει ο αντικαπνιστικός νόμος. Πρόσεξε λίγο. Επειδή γι' αυτό γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία, λιγότερη στη Δράμα,
λίγο περισσότερη στην Καβάλα, αν και τώρα έχει σταματήσει αυτή η ιστορία, έχει παραμείνει εδώ στη Θράκη, Ξάνθη Κομωτινή, είναι καπνοπαραγωγές, καπνοπαραγωγικές περιοχές, όπως επίσης είναι η Κατερίνη, και μετά κατεβαίνουμε κάτω, πάμε στην Ευρυτανία, το Λακαρνανία κλπ. Εγώ ο ίδιος είμαι παιδί καπνοκαλλιεργητών. Οι γονείς μου με μεγάλωσαν καλλιεργώντας καπνού. Κοίταξε να δεις, το πάρα πολλοί κόσμος ξέρει τι σημαίνει καπνοχόραφο και τι σημαίνει επεξεργασία μέχρι και το τελευταίο στάδιο. Ξέρει πάρα πολύ καλά, δεν είναι επί του παρόντος όμως να το κουβεντιάσουμε. Κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα μόνον για το θέμα του καπνού, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Καλό, τι γίνεται? Καλό θα ήταν να την κάνουμε, να έχουμε και κάποιον που ασχολείται. Ναι, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Τα καπνά ανατολικού τύπου, τα οποία καλλιεργούσαμε εδώ στις περιοχές μας, είναι αυτά τα οποία ακόμα και τώρα αγοράζουν και οι Ιάπωνες. Άλλωστε η GTI έχει αγοράσει και το πάλι ποτέ κρατεώς συνεταιριστικό εργοστάσιο εδώ της ΕΚΑΠ στην Ξάνθη, παραγωγής τσιγάρων. Βγάζει τα δικά της σήματα, η Japan Tobacco, ναι, η Ιαπωνική εταιρεία αυτή. Ναι, μια Ιαπωνική εταιρεία. GTI, Japan Tobacco Industry. Από τα χέρια του Ιβάν, ναι. Σαβίδη πέρασε σε αυτούς. Καλά, εκείνο ήταν μια μεταβατική περίπτωση, έτσι φάνηκε τουλάχιστον, γιατί έχει πουλήσει όλο τον κύκλο καπνού ο Ιβάν Σαβίδης και εδώ και στη Ρωσία και στη Μολδαβία που είχε εκεί, τα πουλήσει όλα. Έτσι όλα, ναι. Βγήκε έξω από αυτό τον χώρο παραγωγής, επεξεργασίας και πώλησης καπνικών προϊόντων και καπνού, τσιγάρα δηλαδή. Λοιπόν, δεν ήθελα, άλλο πράγμα θέλω να πω. Είναι λοιπόν, ζει ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ένα πολύ μεγάλο πλήθος παραγωγών, καλλιεργητών, με τους γύρω γύρω από αυτούς, όπως είναι οι εργάτες καπνού. Εδώ στην περιοχή μας έχουμε και με τον αείμνηστο Στέφανο Ιωαννίδη, έχουμε τους δεσκέδες ας πούμε, έχει βιβλία τα οποία γραφτήκανε. Εγώ είχα κάνει ένα-δυο ντοκιμαντέρ από το ξεκίνημα μέχρι και το τελικό προϊόν του καπνού, όλα τα στάδια τα οποία κάπου βρίσκονται, μάλλον τα έχει πάρει αυτός ο οποίος έχει αγοράσει το Μέγκα και τα... Εδώ να ακούς τι λέω, ποιος έχει αγοράσει το Μέγκα, Σεμπά, ποιος έχει αγοράσει το Μέγκα. Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης έχει πάρει το σήμα και την ιωθήκη του Μέγκα. Έτσι, μπράβο, θέλω να τα ακούω. Σ' αρέσει να τα ακούς. Ναι, όχι, γιατί αυτός εδώ φωνάζει για τους άλλους διάφορα. Στον Βαγγέλη Μαρινάκη πήγε και η Νόβα. Ναι, αλλά τι έγινε. Αγόρασε και την Νόβα. Έχει τον Ολυμπιακό. Θα βάλουμε την άλλη φορά το Σουζάνα να παίξει εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι σχέση έχει να πούμε το σύστημα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Αυτό ούτε εγώ το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Όχι. Δεν το ξέρεις. Είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης, το επίσημα, δημόσια το λέω. Το ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί το είπα. Λοιπόν. Και είμαι ψεύτης. Τι, δεν ξέρει ποια είναι η Σουζάνα. Καταβαίνω για βουλευτής. Δεν ξέρει ποια είναι η Σουζάνα. Αφού λέει ότι είμαι ψεύτης, πάω για βουλευτής. Βέβαια. Γι' αυτό το είπα. Προμόσιο σε κάνω, ρε Σέμπα. Λοιπόν. Επίσης είναι ένας πολύ μεγάλος κύκλος πέρα από την πλάκα. Εντάξει. Το καταλαβαίνει. Πότε κάνουμε χιούμορ και πότε κάνουμε πλάκα, έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος. Να το καταλαβαίνουν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν. Ναι, εντάξει, εγώ αυτό το είπα. Θέλω εσύ να το καταλάβεις. Τώρα από εκεί και μετά, όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Από εκεί και μετά, τι να κάνω. Λοιπόν, υπάρχει ένας κύκλος πολύ μεγάλος ο οποίος ασχολείται με τον καπνό. Και δεν είναι μόνο η Ξάνθη, όπως είπες. Δεν είναι η Ξάνθη. Πόλου έχει δράμα, σέρες, δεν ξέρω, έχουν και εκεί. Έχει δράμα, έχει σέρες, έχει Θεσσαλονίκη, είχε, δεν έχει τώρα, έχει Κατερίνη και κατεβαίνουμε προς τα κάτω, έχει πολλές περιοχές. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουν τους μπασμάδες, τα ανατολικού τύπου καπνά, έχουμε τα τζεμπέλια, έχουμε τα μαύρα, έχει πολλές ποικιλίες. Τα Βιρτζίνια. Έχει Βιρτζίνια τώρα, εντάξει, έχει πολλές ποικιλίες κάπου. Έχει ένα μεγάλο κύκλο ανθρώπων. Όπως επίσης σφάζεται κόσμος εδώ για το θέμα του καπνού. Επίσης το ελληνικό κράτος από τους φόρους τους οποίους εισπράττει
είναι πάρα πολλά εκατομμύρια. Πάρα πολλά εκατομμύρια από το φόρο καπνού και το φόρο φυσικά καυσίμων. Φανταστείτε ότι από τα 5 ευρώ που έχει ένα πακέτο τσιγάρα, που δίνετε 5 ευρώ για να τα αγοράσετε, στον όλον τον κύκλο αυτών των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που δουλεύουν μέχρι να φτάσει το τσιγάρο στα χέρια σας, πηγαίνει δεν πηγαίνει το μισό ευρώ. Το 4,5 ευρώ από τα 5 που δίνετε στο κάθε πακέτο πηγαίνουν ως φόροι στο ελληνικό κράτος. Φανταστείτε λοιπόν γιατί πράγμα κουβεντιάζουμε, γιατί πράγμα μιλάμε. Η φωτογραφία την οποία είδατε για λίγο να περπατάει στους δέκτες σας και μπορούμε να τη δούμε ολόκληρη, καθαρή, μεγάλη, όμορφη και ωραία, είναι από τη στιγμή την οποία συλλέγουν οι εργάτες καπνού τον καπνό από το καπνοχώραφο. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν επίσης από την άλλη πλευρά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα ωφέλη που έχει η ελληνική πολιτεία είναι τεράστια. Είναι τεράστια τα ωφέλη τα οποία έχει η ελληνική πολιτεία. Και αυτό γιατί μέσα από τους πολλαπλούς φόρους στο λιανεμπόριο των προϊόντων καπνού επί ελληνικού εδάφους. Βλέπουμε λοιπόν να συλλέγεται ο καπνός ανατολικού τύπου από ένα καπνοχώραφο. Αν θυμάμαι καλά, είναι και μια φωτογραφία, ίσως να είναι και δική μου, δεν ξέρω, μάλλον είναι δική μου, κάπου από τα Νεστοχώρια. Τα καπνοχώραφα δηλαδή, τα οποία βρίσκονται δίπλα στην κήτη του Νέστου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όπου βγάζουν πολύ καλής ποιότητος καπνά εκεί. Ειδικότερα στην Ξάνθη, ο καπνός της Ξάνθης είναι ονομαστότερος σε όλο τον κόσμο, ας πούμε. Τον παίρνουν και τον βάζουν στα χαρμάνια, οι πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, θέλω να πω όμως ότι είναι επίσης και ένα πολύ σημαντικό εξαγώγημο προϊόν που φέρνει πολύ σκληρό συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν όλα θέλουν να τα βάλουν στη μία πλευρά. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι δεν θα σταματήσει ο πολίτης να καπνίζει. Ποτέ. Δεν θα σταματήσει να μην υπάρχει καπνιστής. Όχι, σίγουρα ο καπνιστής δεν θα γίνει μη καπνιστής επειδή υπάρχει αυτός ο νόμος, για όνομα του Θεού. Απλά αυτό που είχα πει την άλλη φορά, αν κάπνιζα παλιότερα 20 τσιγάρα την ημέρα, τώρα επειδή δεν θα καπνίζω την ώρα που θα πίνουμε τον καφέ μας έξω, ίσως να κάνω 17. Να υπάρχει δηλαδή μια ελαφρά μείωση και ως προς την πώληση των τσιγάρων, όχι όμως πολύ μεγάλη. Τα μαγαζιά πληρώνουν την ύφη σε αυτή την περίπτωση. Είδε εστίαση και η διασκέδαση κίνδυνος. Γιατί στην εστίαση εντάξει, στην ταβέρνα, στο εστιατόριο που θα κάτσω να φάω, μην καπνίσω. Αλλά όταν βγαίνεις σε μια καφετέρια ή οι νέοι που πάνε σε ένα κλαμπ τη νύχτα ή και στα μπουζούκια ακόμα, εντάξει, εκεί δεν μπορείς να πεις απαγορεύω το κάπνισμα. Εκεί θα υπάρχει αισθητή πτώση του τζίρου, τεράστια πτώση. Εγώ δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Εσύ δεν καπνίζεις, δεν έχεις πρόβλημα. Πάω δεν πάω στα μπουζούκια γι' αυτό. Ε? Δεν πάω στα μπουζούκια. Α, εντάξει. Ακόμα καλύτερα. Ούτε κι εγώ πάω, εντάξει. Είμαι και καπνιστής. Ένας λόγος παραπάνω, μην πάω λοιπόν τώρα. Πώς να πας στα μπουζούκια. Περιμένω να έρθει η ανάπτυξη. Α, ναι, σωστά. Είναι και αυτό. Αλλά είναι ανάπτυξη που πάμε. Θα την φέρουν οι τράπεζες, Βαγγέλη, την ανάπτυξη, οι οποίες, και πάω αμέσως στο επόμενο θέμα, μας χωρίζουν πλέον σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Και τι εννοώ με αυτό. Μέχρι το καλοκαίρι, ήδη υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις από την Alpha Bank και την Eurobank, όσοι κάνουν συναλλαγές μέχρι 400 ευρώ, ας ξεχάσουν τα ταμεία. Δεν θα γίνονται δεκτοί στα ταμεία. Θα υπάρχουν τα ATM για αναλήψεις και τα ειδικά μηχανήματα που υπάρχουν μέσα στις τράπεζες για καταθέσεις και άλλου είδους συναλλαγές. Δεν θα γίνονται δεκτοί στα ταμεία. Μόνο όσοι έχουν να κάνουν κάποια συναλλαγή μεγάλου, σοβαρού ποσού θα γίνονται δεκτοί στους λεγόμενους γκισέτες των τραπεζών. Αυτό όπως είπα θα γίνει σταδιακά μέχρι το καλοκαίρι. Και καλά, εγώ Βαγγέλη θα πάω και στο ATM, θα πάω και στο άλλο το μηχάνημα που ειδικά το άλλο το μηχάνημα που είναι μέσα στα καταστήματα των τραπεζών είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία γιατί σήμερα το πρωί ήμουν εκεί και έβλεπα να κάνουν κάποιες καταθέσεις κάνουν γύρω στο 10 λεπτό μέχρι να ολοκληρώσουν
την κάθε του συναλλαγή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ και εσύ θα πάμε εκεί. Θα πάμε στο ATM, θα πάμε σε εκείνο το μηχάνημα, θα πάμε όπου θέλουν θα πάμε. Ο παππούς και η γιαγιά που δεν ξέρει τίποτα, που δεν έχει ιδέα, παππούδες, γιαγιάδες με πλησιάζουν στο ATM όταν είμαι εγώ για κάποια δικιά μου συναλλαγή και μου λένε βοήθα παιδάκι μου να βγάλω ένα κάποιο ποσό. Μου ζητάνε. Εγώ τους και πολλοί άλλοι τους δείχνουμε τη διαδικασία πώς να βγάλουν λεφτά. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα πάρει τη σύνταξη των 200-300 ευρώ όταν του βάζει όριο συναλλαγής στο ταμείο τα 400 ευρώ. Θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα μέσα στην τράπεζα ένας υπάλληλος που θα είναι. Άμα δεν δουλεύει το ATM. Θα είναι επιφορτισμένος με αυτό το καθήκον. Αν δεν δουλεύει το ATM. Να στέκεται δίπλα στο μηχάνημα αυτό και να βοηθάει τους πολίτες. Αν δεν δουλεύει το ATM. Αν δεν δουλεύει. Πάω εγώ λοιπόν στην τράπεζα και θέλω εκείνη τη στιγμή να κάνω μια δοσοληψία και δεν δουλεύει. Τι θα γίνει? Σε κάποιες τράπεζες στη Ξάνθη, για τη Ξάνθη μιλάω τώρα, υπάρχει ένα μόνο τέτοιο μηχάνημα, σε κάποιες άλλες υπάρχουν 2-3. Οπότε αν δεν δουλεύει το ένα, θα δουλεύει το άλλο. Έχω 5 καταγγελίες για συγκεκριμένο. Πρόσεξε, πρόσεξε. Υπάρχουν τεράστιες ουρές και σε αυτά τα μηχανήματα. Τεράστιες ουρές στείνονται. Υπάρχουν συγκεκριμένη καταγγελία σε μένα, σε τράπεζα που βρίσκεται στη Μιχαήλ Βόγδου στη Ξάνθη. 4 καταγγελίες επώνυμες, στις οποίες όχι μόνο δεν δούλευε το μηχάνημα, δεν δούλευε το μηχάνημα. Για το εξωτερικό είτε μιλάς ή το μέσα. Και έξω και μέσα. Και ειδικά το μέσα δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά. Αυτός ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει? Έπρεπε να πάει σε άλλη τράπεζα? Αν πάει σε άλλη τράπεζα θα του Ναι, γιατί σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί να πηγαίνει στο ταμείο. Θα το χρεώσει το διατραπεζικό σύστημα. Ναι. Ναι. Και τι θα γίνει μετά? Τι γίνεται δηλαδή αυτά τα τεσσάρια και τα εξάρια και τα δεκάρια που χρεώνουνε? Ποιος τα πληρώνει αυτά? Ξέρεις ότι άλλος με 10 ευρώ που τα παίρνει τράπεζα έτσι θα μπορούσε να περάσει 2 μέρες, είναι το γάλα του, το ψωμί του και το φαγητό του για 2-3 μέρες. Έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα λύσει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι υπάρχει δικτακτορία των τραπεζών. Εδώ είχαμε κάνει καταγγελία, από εδώ το ξαναλέω. Και όσο αυξάνουν την κερδοφορία τράπεζα, τόσο προσπαθούν να μειώνουν τα έξοδά τους. Έχουν κερδοφορία. Σήμερα τράπεζα στη Ξάνθη μέχρι τις 9 η ώρα ήταν ένα ταμείο. Και όταν πλέον έγινε μέσα το αδιαχώρητο, είδαν ότι δεν θα εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Ήρθε κάποιος υπάλληλος και άνοιξε και δεύτερο. Το τρίτο ούτε για αστείο, δεν ανοίγει ποτέ. Παρόλο που έχει 3 ταμεία η τράπεζα αυτή. Ναι, το θέμα είναι το εξής. Εδώ, τράπεζα η οποία έχει την έδρα της στο κέντρο. Εμένα μου φάγε 30 ευρώ. 30 ευρώ μου φάγε. Με χρεώσεις που δεν ξέρω που πήγα. Ένα αυτό. Δεύτερον, 12.30 ώρα πριν τα Χριστούγεννα, το είπαμε σε αυτήν την εκπομπή. 12.30 ώρα έκλεισαν τις πόρτες. Τέλος. 12.30 ώρα. Μα τελειώνουν 2.30 είναι το ωράριο. Δεν έχει σημασία, εμείς έχουμε δουλειά, λέει δεν μπορούμε. Κλείδωσαν την πόρτα. Κοίταξε να δεις, εγώ που συναλλάσσομαι με την Χ τράπεζα, δεν θα πω πια. Για να πληρώσω το ενίκιο μου στην σπιτονοικοκύρα που είναι ο λογαριασμός της στην Ψ τράπεζα, αν το κάνω από το σπίτι, από το e-banking ή από την τράπεζα τη δική μου κάνω μεταφορά το ποσό του ενοικίου, θα δώσω 8 ευρώ συν. 8 ευρώ είναι εσύ. 200 ευρώ ενίκιο έχω, 208 θα πληρώσω. Γιατί? Γιατί πρέπει να το κάνει, γιατί θα πρέπει να πάρει 8 ευρώ, γιατί η κατάσταση στην ψη τράπεζα που έχει η σπιτονοικοκύρα, ναι, το λογαριασμό της είναι απαράδεκτη αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς. Πας και φεύγεις κατευθείαν, λες δεν γίνεται να μείνω εδώ μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά υποτίθεται θα τα είχε διορθώσει τώρα η κυβέρνηση αυτή. Αυτή τη δικτακτορία των τραπεζών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά πελικαρικορίες και αυτά είναι γενικό φαινόμενο της εποχής της τράπεζας. Εγώ θα επανέλθω σε αυτό. Τι θα πει πάνω από 400 ευρώ θα έρχεσαι στο ταμείο? Δηλαδή, εγώ με τα 400 ευρώ δεν θα μπορώ να πάω. Εσύ που θα πάνε καταθέσει 401 θα μπορείς να πας. Γι' αυτό το 1 ευρώ εσένα θα σε δεχτούν, ενώ εμένα δεν θα με δεχτούν. Εκτός και αν είσαι επιχειρηματίας, από ό,τι είπανε τουλάχιστον. Εκεί το πάνε, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Ποιο? Ότι θέλω να κάνω μόνο με επιχειρηματίες, με ανθρώπους που συναλλάσσονται με μεγάλα ποσά και όχι 400 και 200 και 500. Ξέρεις πως επιχειρηματίες στην άλλη Ελλάδα 400 ευρώ αν είχαν να πάνε να τα καταθέσουν για να μειωθεί ο λογαριασμός τους θα ήταν χαμογελαστοί.
Ξέρεις λοιπόν, σε αυτή τη χώρα που ανθίφεδρα, πορτοκαλέα και όλα αυτά τα ωραία και περισπούδαστα τα οποία λέμε κατά περιόδους, θυμόσοφα είτε ο λαός μας είτε και επωνύμως, έχουν φέρει σε κατάσταση τρέλας και ασφυξίας ένα ολόκληρο σύστημα, ένα σύστημα λειτουργίας του μέσου πολίτη. Εδώ λοιπόν εμένα μου φάγε λεφτά το ελληνικό ΟΤΑ, δημόσιο, δηλαδή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ξέρεις ότι έχω στείλει επιστολές, έχω υπόγραφες στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, κανείς δεν ούτε μπαίνει στον κόπο να σε απαντήσει. Φάγανε τα χρήματα, φάγανε τα χρήματα, μια χαρά, όλα. Δεν υπάρχει καμία εδώς, σε κανέναν. Άμα πας όμως στο δημόσιο, εκεί σε σφάζει. Άσε που τα φορολογικά μας στοιχεία, και το έχω πει επωνύμως, τώρα θα μου πεις εντάξει, και τι έγινε. Τα φορολογικά σου στοιχεία, τα οποία υποτίθεται ότι είναι απόρριτα, κυκλοφορούν ανά τα οδούς, τα σρήμας, είτε του ίντερνετ, είτε και των πόλεων σε αυτή τη χώρα. Αυτό δεν γίνεται πουθενά αλλού, και θέλουμε να λέγαμε ότι είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και δυτικός κόσμος. Τρίχες. Ένα προτεκτοράτο έχουμε γίνει. Εντάξει, μόνο Φρανσέν Ντεσπερέ δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί να είμαστε σε μια κυριαρχία. Ξέρετε ποιος ήταν ο Φρανσέν Ντεσπερέ? Ο τύπος ο οποίος είχε το Μεσοπόλεμο μεταξύ του Πρώτου και Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, ήταν ο τοποτηρητής εδώ αυτής της περιοχής, ας πούμε. Θέλουν να το κάνουν έτσι, θα το κάνουμε. Θα τους αφήσουμε? Όχι, δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Μπορεί να προχωρήσει όλη η διαδικασία αυτή, να υπάρξει αντίδραση? Μπορεί. Θα γίνει? Όχι. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι μια κοινωνία του φραπέ, του καναπέ, του αραχτού και του δίθεν. Του δίθεν, αυτό είναι. Δηλαδή μπορεί να βγει το κάθε ένα τσόλι της περιοχής, της κάθε περιοχής, που να λέει ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε, να σε διασύρει, να σε κάνει και να έχει μαζί το όλο το σύστημα. Μπορεί να το έχει αυτό. Εδώ υπήρξαν αποφάσεις στις οποίες έπρεπε ο πολίτης, ο οποίος είναι τεχνικής εκπαίδευσης, όχι τεχνολογικής, τεχνικής. Έβγαλε το δημοτικό, πήγε στην τεχνική σχολή. Λοιπόν, βγήκε απόφαση ότι αυτός έπρεπε να ξέρει νομικά, έπρεπε να είναι δικηγόρος. Και έβγαλε απόφαση τέτοια, δικαστής. Θα μου πεις, θα τον ελέγξει κανείς? Όχι, δεν ελέγχεται κανείς. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γυρίσαμε στα 100 εκατομμύρια των Ελλήνων που μου στείλε φίλοι από το Σικάγο. 100 εκατομμύρια των Ελλήνων λέει ελάτε να επενδύσετε. Σε ποια χώρα να επενδύσουν? Σε ποια χώρα? Στην Ελλάδα? Με ποιο δικαιϊκό πολιτισμό? Με ποιον? Όπου υπάρχει ένα σύστημα συγκοινωνούν των δοχείων, όλοι να έχουμε δουλειά, όλοι να έχουμε δουλειά μέσα στο νομικό μας πολιτισμό. Αυτό δεν είναι. Να έχουν δουλειά οι αντίδικοι δικηγόροι, οι οποίοι από τα 100 ευρώ θα πάρουν τα 50-60 και τα άλλα 40 θα τα πάρει το ελληνικό κράτος. Να υπάρξουν τέτοιες ποινές και τέτοιες αποφάσεις που δεν ελέγχεται από κανέναν. Δεν ελέγχει κανείς κανέναν. Έχουν την αίσθηση ότι ο μέσος πολίτης νιώθει ότι ικανοποιεί το περιδικαίου αίσθημα, το ικανοποιούνε. Έχουν την αίσθηση αυτή? Ποιος την έχει? Λέει ο κύριος Στασούλας, τώρα ξέρεις όλα αυτά είναι δένει το ένα μετάλλο. Ξέρεις ποιος είναι ο κύριος Στασούλας? Ο κύριος Στασούλας είναι ο πρόεδρος της Βουλής και ο κύριος Τσιάρας είναι είναι ο υπουργός δικαιοσύνης. Ο κύριος Στασούλας λέει ότι ξέρω ποιος θα προταθεί για πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εσύ το ξέρεις? Όχι. Καράχοντζα σε λένε, σε Μπαχεντίν, δεν σε λένε Τασούλα, να είσαι και πρόεδρος της Βουλής, που θα έχει λέει ειδικό βάρος. Και μάλλον θα προέρχεται από το Πασόκ Παύλα Κινάλ. Και το μυαλό μου όλο και στριφογυρνάει. Όλο και στριφογυρνάει σε ένα όνομα. Παπανδρέου. Αχ, έκαση. Γιατί κάνας, ακούστηκε και αυτό. Κάνας Βαγγέλης Βενιζέλος. Γιατί είπανε. Και το δικό το ακούστηκε. Και δηλώνουν ότι θα έχουν, λέει, και θα έχει και ευρύτερη διακομματική συνένεση. Έπεσε στο τραπέζι η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν νομίζω. Έπεσε στο τραπέζι η κυρία Δαμανάκη. Για τα καούνε μάλλον. Δεν νομίζω ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι ευρύτερα αποδεκτός από το πολιτικό σύστημα. Το όνομα αυτό δεν νομίζω. Ο Παπανδρέου ίσως. Ίσως να το δεχτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι ο Παπανδρέου? Ναι. Φυσικά.
Δεν νομίζω ότι θα δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πας καλά, ρε, πρώτα δημοκρατία, Βαγγέλη. Δηλαδή θα ξεχάσει ο Έλληνας πολίτης, θα ξεχάσει ο Έλληνας πολίτης τι έγινε με τις δηλώσεις Καστελόριζου και τη συνέχεια. Θα ξεχάσει το Δούνου του. Θα ξεχάσει όλα αυτά. Δεν έχει λόγο ο Έλληνας πολίτης στην εκλογή της δημοκρατίας. Τι λες, ο Έλληνας πολίτης δεν έδωσε αυτοδυναμία στον κύριο Μητσοτάκη για να κυβερνήσει. Ναι. Αυτή ήταν η ψήφος του προς τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά δεν έχει την αυτοδυναμία για να εκλέξει πρώτο δημοκρατία. Ποιος το λέει αυτό, 158 δεν έχει. 180 δεν χρειάζεται. Όχι, δεν θέλει ευξημένη τέτοια, ευξημένη πλειοψηφία. Δεν θέλει. Με 158 βγάζει όποιον θέλει. Και έχω εγώ το ρεπορτάζ από το 2009 το τι έγινε με την οικογένεια Βενιζέλου εδώ πέρα μέσα. Εντάξει. Όπως επίσης και το τι γράψανε και φυλακείμενοι τότε στο ΠΑΣΟΚ μέσα ενημέρωσης για αυτήν την υπόθεση. Και υπέρ μου μεν ήταν, αλλά τι να το κάνω. Ο πατέρας μου συγχωρεμένος και τι έλεγε. Το θέμα είναι αγόρι να μην πας. Άμα πας με τα θάνατον δικαίως ίσον γάιδαρος. Τι να το κάνεις, πήγες. Θα δικαιωθείς μετά στον τάφο, θα κοιτάς τα ραδίκια ανάσκελα και τι έγινε. Τώρα τι γίνεται. Και τώρα αυτό τα οποία γίνονται είναι ζωγραφίες, αγαπητέ μου Σέπα. Λοιπόν, μου στείλανε και άλλα μηνύματα. Οφείλω να τα πω αυτά. Στο Tarpon Spring, να γυρίσουμε πάλι στο δεύτερο θέμα το οποίο είχαμε. Τα στέλνει ο καλός φίλος, συμμαθητής και αστέρι του... της ελληνικής παροικίας εκεί στη Φλόριντα, ο Στέλης Ομανιάς. Στο Tarpon Spring είναι γνωστό για τις παραδοσιακές θρησκευτικές τελετουργίες της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας. Διαβάζω το κείμενό του. Με πιο διάσημη την εορτή των Θεοφανίων στις 6 Ιανουαρίου, κατά την οποία ο αγιασμός των υδάτων και των καϊκιών, έχει εκεί και καϊκιά, πάνε και βγάζουν σφουγγάρια εκεί. Πρόκειται για μια τελετή που έχει τις ρίζες της στην εποχή που ακόμα ανθούσε η σπογγαλία και οι αλλοίς χρειαζόταν τη θεία βοήθεια στο επικίνδυνο επάγγελμα που ασκούσαν. Ο εορτασμός προσελκύει πλήθος Ελληνοαμερικανών από όλη την Αμερική, με αποτέλεσμα την ημέρα αυτή να τριπλασιάζεται ο πληθυσμός της περιοχής. Συνήθως. Ο οποίος είναι πόσο? Ο οποίος είναι γύρω στις 30-34.000 κάτοικοι. Πάμε στις 90. Περισσότερες. Βλέπουμε εικόνες αυτή τη στιγμή από τον αγιασμό. Συνήθως τον αγιασμό τον τελεί ο Μητροπολίτης της Ατλάντα. Ενώ μερικές φορές συμμετέχει και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, όπως τώρα ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο Επιφάνιος. Εγώ το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια πριν ως αρχιγραμματέα στο φανάρι τον Επιφάνιο. Η τελετή γίνεται όπως στην Ελλάδα. Δηλαδή ο ιερέας πετάει ένα ξύλινο σταυρό στη θάλασσα και οι νεαροί κολυμβητές βουτούν για να τον πιάσουν. Όποιος τον καταφέρει έχει την ευλογία του για τον επόμενο χρόνο. Μετά τον αγιασμό, ο εορτασμός μεταφέρεται στην προκυμαία όπου διεξάγονται μουσικές εκδηλώσεις. Ακολουθεί φαγοπότη και γλέντι. Φέτος οι εικόνες ήταν πάρα πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές, ήταν θεαματικές. Μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο. Ίσως να ξεπέρασε την ημέρα του εορτασμού των Θεοφανίων στο Tarpon Spring της πολιτείας της Φλόριντα, να ξεπέρασε 100.000 κόσμος που ήταν εκεί. Έχω δει τα βίντεο. Κάποια στιγμή, ίσως στη σύνδεση την οποία θα έχουμε με τον πατέρα Θεοφάνη, αν θυμάμαι καλά, να παίξουμε και τα βίντεο και να μας πει εκείνος διαζώσεις το τι ακριβώς έγινε, ίσως όσο το δυνατόν συντομότερα. Θα δούμε τώρα πότε θα είναι το σύντομα της υπόθεσης. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σου έχω θέμα με Τσέπελη. Ο κύριος Τσέπελης είναι ο κύριος δήμαρχος της Ξάνθης. Ο κύριος Μανώλης Τσέπελης, δήμαρχος της Ξάνθης. Ο κύριος Εμμανουήλ. Ο οποίος με δηλώσεις του στον τοπικό τύπο λέει ότι μέσα στον Μάρτιο έρχεται η οριστική λύση για ένα μεγάλο όντως πρόβλημα που ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια τη Ξάνθη και αναφέρουμε στα δέσποτα σκυλιά. Ολοκληρώνεται, λέει, τον Μάρτιο το κοινοκομείο, άλλο ένα έργο που ξεκίνησε επί Δημαρχόπουλο. Κάτσε. Ολοκληρώνεται το Μάρτιο το κοινοκομείο, και μάλιστα λέει ο ίδιος θα δημιουργηθούν και καταφύγια για τα αδέσποτα σκυλιά ώστε να είναι οριστική και μόνιμη αυτή η λύση για την πόλη της Ξάνθης. Πόσα λεφτά κοστίζει το κοινοκομείο, έχεις περισσότερα στο ρεπορτάζ?
Όχι, δεν. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα σε αυτό το ρεπορτάζ. Το θέμα με το κοινοκομείο κρατάει ίσως και 30 χρόνια. Το ξέρω. Από τότε που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία και μπήκα στον 10ο χρόνο, το ακούω αυτό το θέμα σε Ξάνθη. 12ο είπες. Εγώ σου λέω 30 χρόνια έχει αυτή η ιστορία. Από την αρχή διακυβέρνησης του Αμυρίδη. Το αείμνης του Φίλιππ Αμυρίδη που ήταν αρχές του 90. Για να μην σου πάω και πιο μπροστά. Μην πάμε πιο μπροστά. Επίσης, το θέμα αυτό έχει πολύ χρόνο. Μάλλον θα το κουβεντιάσουμε με έναν άνθρωπο που οποίος... Πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Τσέπελ, ολοκληρώνεται το επιτέλους αυτό το έργο τον Μάρτιο μήνα. Μένει να δούμε τι είδους, τι εννοεί, εγώ δεν το καταλαβαίνω και πολύ καλά. Ποιο? Τι εννοεί, θα υπάρχουν καταφύγια, μόνιμη φιλοξενία δηλαδή των αδέσποτων. Όχι, όχι. Αυτό δεν το επιτρέπει ο νόμος. Λοιπόν, επειδή όλοι περιχαρακώνονται και λένε διάφορες ιστορίες, επειδή ο νόμος ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων ψηφοθυρικών ζωοφιλικών εταιριών, όπως το λέω, επειδή λοιπόν αυτό η φιλοζωία του ανθρώπου γίνεται θέμα πολιτικής και οικονομικής εκμετάλλευσης σε ύψιστο βαθμό. Χθες το εφετείο Θράκης είχε μία υπόθεση περίπου μια ώρα ακριβώς με αυτό το αντικείμενο, αν κακοποιήθηκε, ποιο κακοποιήθηκε, πώς κακοποιήθηκε το εφετείο Θράκης ζώα. Δεν είναι όλοι μισάνθρωποι, δεν είναι όλοι, πώς να σου πω, κακοί άνθρωποι, δεν όλοι. Ίσως και ορισμένοι από αυτούς οι οποίοι καθόνται και στην καρέκλα του κατηγορούμενου να μην είναι και αυτοί. Ίσως λέω. Τι γίνεται. Αυτό ως μια γενικότερη παρατήρηση. Δεν απευθύνομαι πουθενά. Είχαμε πει λοιπόν το εξής πράγμα. Ευρύτατο πρόγραμμα στήρωσης των αδέσποτων, ότους ώστε να πάψουν να είναι αδέσποτα. Επίσης, να υπάρχει μια διαδικασία με τα δεσποζόμενα. Να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία με τα δεσποζόμενα, με το τσιπάρισμα, να είναι τσιπαρισμένα κλπ. Οι φιλοζωικές όταν δίνουν τα ζώα, τα ειδικά σκύλους και γάτες, να είναι τσιπαρισμένες. Εγώ πήρα από φιλοζωική δύο ζώα τα οποία ούτε τσιπαρισμένα ήτανε, ούτε αποπαρασιτωμένα ήτανε, ούτε τα εμβόλια τους κάνανε, ούτε τίποτα. Απλώς τα πήραν και τα δώσανε, τα δίνανε. Τα πήρα εγώ. Όταν λοιπόν τους ζήτησα να μου πούνε, είναι επίσημα φιλοζωική, να μου δώσουν τα χαρτιά τους και να μου πούνε τι ακριβώς γίνεται, λίγο ήθελα να βρω τον πελά μου. Δεν το βρήκα, για τυχαίο το γεγονός. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Από εκεί και μετά, εγώ έχει 20 χρόνια, ενυπόγραφα στην εφημερίδα που κυκλοφορούσε από το αρχές του 90 και παραπάνω και μετά από το 2000, στο οποίο είχα πει το εξής πράγμα, πολύ απλά. Το ένα κομμάτι είναι στήρωση και το δεύτερο κομμάτι είναι στη συνέχεια το τσιπάρισμα, γιατί το τσιπάρισμα ξεκίνησε μετά το 2000, και το πιο σημαντικό ποιο είναι μετά, ότι υπάρχουν μεγάλοι κοινόχρηστοι χώροι. Αυτή λοιπόν δεν μπορεί να έχει τα σκυλιά μέσα στο κλουβί. Δεν μπορεί, δεν γίνεται δηλαδή να έχεις ένα σκυλί των 2 κιλών ή 3 κιλών, να το έχεις ένα κλουβί, ένα πράγμα απίστευτο ας πούμε, σιδερένιο, ένα πράγμα με κάγκελα, σιδερένιο. Να είναι 2 κιλά, ένα τόσο πραγματάκι. Και σε εκείνο το κλουβί να μου βάζεις σκύλο 25 κιλών, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος. Θηρίο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να είναι συνεχώς κλειδωμένα τα ζώα αυτά μέσα. Τότε τι είσαι φιλόζωος. Όταν αυτή την ψυχή την τυρανάς με αυτόν τον τρόπο, όπου όταν, ξέρεις, αρχίζουν και ψιλοτεντώνουν και αυτά, τρελαίνονται, και δακάνουν τα σίδρα, ματώνουν, χτυπιούνται, τραυματίζονται κλπ. Και μου λες δεν έχω κτηνίατρο για να μπορέσω να τα περιθάλψω. Πρότεινα λοιπόν εγώ πάρα πολλές φορές, διαχρονικά, τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, ότι υπάρχουν κοινόχρηστες εκτάσεις, τουλάχιστον στη 13η περιφέρεια, πόσο έχω πλήρη εικόνα, δηλαδή από Δράμα μέχρι από κάτω Νευροκόπη, από Οχυρό μέχρι Ορμένιο, έχω πλήρη εικόνα του χώρου. Να κλείσουν λοιπόν κάποιοι μεγάλοι χώροι,
όπου εκεί στηρωμένα τα σκυλιά και θα μπορούν να φωλιάσουν και θα έχουν το νερό τους και θα έχουν την περίσαλψή τους, μπορούν να το κάνουν, να έχουν τον ετοκτηνίατρο. Τα λεφτά που ξόδεψε και ο Δήμος Κομωτινέων και ο Δήμος Ξάνθης και ο Δήμος Καβάλας είναι τόσο πολλά που θα μπορούσαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και το πιο σημαντικό ποιο είναι, ότι δεν θα ταλαιπωρούνταν αυτά τα σκυλιά. Θα μπορούσαν να είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, χωρίς ζωονόσους. Πάνω σε να καταλάβουν και οι φίλοι τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν το θέμα, τι προβλέπει η νομοθεσία λοιπόν για τα αδέσποτα σκυλιά ως προς το κοινοκομείο. Λοιπόν, προβλέπει περί συλλογή αυτών των σκυλιών, πάνε στο κοινοκομείο, στερώνονται, τους γίνονται τα απαραίτητα εμβόλια και όποια άλλη περιποίηση είναι απαραίτητη να γίνει και τα επαναφέρουν αυτά τα σκυλιά ακριβώς από το σημείο στο οποίο τα πήραν. Αν τα πήραν δηλαδή από την κεντρική πλατεία της Ξάνθης, είναι υποχρεωμένοι να τα ξαναπάνε στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Ναι, αυτό προβλέπει η νομοθεσία. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έτσι μου τα έχει πει άνθρωπος του Δήμου. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Επειδή λοιπόν σε αυτή τη χώρα όλοι είμαστε γνώστες και όλοι είμαστε υπεύθυνοι και όλοι έχουμε τίτλους, ιδιότητες και ξέρουμε και δεν ξέρουμε και δεν διαβάζουμε το ένα κομμάτι και αφήνουμε το άλλο και ερμηνεύουμε ό,τι μας εξυπηρετεί και ό,τι μας συμφέρει. Επειδή λοιπόν υπάρχει η δικτακτορία των συγκεκριμένων οργανωμένων ομάδων και τολμάω να το πω ευθαρσώς αυτό το πράγμα. Στις φιλοζωικές αναφέρεις. Ακριβώς, σε κάποιες από αυτές. Και σε κάποιες από αυτές υπάρχουν και αυτοί οι ανεγκέφαλοι που καθορίζουν και κανονίζουν την όλη διαδικασία. Δεν μπορεί δηλαδή να το ξαναφύσεις εκεί που το άφησες, στην κεντρική πλατεία δηλαδή μιας πόλης, να ξαναφύσεις το σκυλί των 25 κιλών, το οποίο δεν έχει νερό, δεν έχει φαγητό, δεν έχει περίθαλψη, δεν είναι στηρωμένο ενδεχομένως. Αυτό, πώς θα συμπεριφερθεί στη συνέχεια? Όλα αυτά που είπα, ναι, δεν θα σου πω για ποια χρονολογία μιλάω, μου τα είπε ο Δήμαρχος Ξάνθης. Δεν θα σου πω ποιος, αν ήταν ο Τσέπλης, αν ήταν ο Δημαρχόπουλος, αν ήταν ο Δεν ήταν ο Δημαρχόπουλος. Δεν ήταν ο Τσέπελης. Ο Δημαρχόπουλος μπορεί να ήταν. Μπορεί να ήταν και ο άλλος, ο ανεδιήγητος, ο πριν από τον Δημαρχόπουλο, ας πούμε, ο οποίος ήταν αλλού για αλλού. Για τους δικούς του συγκεκριμένους λόγους. Τους οποίους δημόσια πάρα πολλές φορές τους είπα, αλλά επειδή ιδιωτεύει, άστο να μείνει στην ιδιωτική του ζωή. Τελειώσαμε και μείναμε ευτυχώς χωρίς αυτόν. Λοιπόν, να τελειώνουμε. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 40 μέρες κοσκινήσει. Λύσεις υπάρχουν. Και να προστατευτεί το περιβάλλον και να προστατευτούν αυτά τα σκυλιά, τα αδέσποτα, να προστατευτούν, που είναι κυρίαρχο στοιχείο σε αυτή την υπόθεση. Από την άλλη μεριά... Τώρα έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί το πρωί ας πούμε έβλεπα 7.30 ώρα το πρωί, όχι τα χαράματα, 7.30 η Ξάνθη είχε μείον 5 βαθμούς, η πόλη της Ξάνθης, και αυτά τα αδέσποτα είναι όλα έξω. Σε αυτό το κρύο, θα χιονίσει, είναι στο χιόνι, θα βρέξει, είναι στη βροχή. Δεν είναι μόνο αυτό. Άρα, όταν λέμε επίλυση αυτού του ζητήματος με τα αδέσποτα, δεν εννοούμε μόνο ως προς το δικό μας καλό των ανθρώπων και για το δικό τους καλό. Είναι ένα θέμα το οποίο συνεχώς εγώ το έχω κουβεντιάσει, έχω κάνει γραπτές προτάσεις, έχω καταθέσει γραπτές σκέψεις, προτάσεις, επισημάνσεις, υπάρχουν περιστατικά. Εντάξει, είναι σαν να μιλάς στον τοίχο. Τα συμφέροντα είναι τεράστια. Τα συμφέροντα είναι τεράστια, Σέμπα. Τεράστια. Είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα αυτά τα οποία παίζουν. Και από την άλλη μεριά έγινε ένας νόμος. Τον έκανε ένας κύριος εκεί πέρα, ο οποίος απαξιούσε να συνομιλήσει πέρα από τους 2-3 οικολογικές οργανώσεις στην περιφέρειά του και κανένα 2 στην Αθήνα, αρνούταν να μιλήσει με τους άλλους. Το πρόβλημα το έχουν οι αστικές και οι μη αστικές και αγροτικές περιοχές στην άλλη Ελλάδα, δεν το έχει το Κολωνάκι, ούτε το έχει το Ψυχικό, ούτε το έχει η Κάτω Κηφισιά. Δεν το έχουν αυτές η Λυκόβρηση, δεν το έχουν αυτές το πρόβλημα ουσιαστικά. Να σου πω πως έλυσε το πρόβλημα τότε ο Δήμαρχος, η Δήμαρχος
από τον Δήμαρχο μάλλον Αθηναίων, τον κύριο Αβραμόπουλο, και μετά φτάσαμε στην Δήμαρχο Αθηνών με την Ολυμπιάδα. Ξέσπεστόλησε. Ξαμούλησε λοιπόν όλους τους Ανατολικούς και δεν έμεινε σκυλή για σκυλή να κυκλοφορεί αδέσποτο στην Αθήνα. Δεν μου έλεγε κανείς τσιμουδιά. Στην Ολυμπιάδα είχε δει κανείς αδέσποτο να κυκλοφορεί στην Αθήνα? Ας μας δείξουν τα βίντεο στα οποία τα είχαν μαζέψει. Είχε γύρω στις 30.000 αδέσποτα η Αθήνα. Πού είναι τα βίντεο με τα κοινοκομεία τα οποία είχε η Αθήνα για τις εγκαταστάσεις που τα είχαν βάλει εκεί πέρα μέσα που τα μαζέψαν? Να μην σου πω τι έγινε. Θα πάω στο τελευταίο θέμα που είναι αθλητικό. Όχι, πριν πάω στο αθλητικό, να πούμε ότι το Σάββατο που μας έρχεται, στις 8 η ώρα το βράδυ, στο Ελισσό, θα γίνει κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, θα γίνουν βραβεύσεις από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης επ' ευκαιρία της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, όπου υπάρχει και ένα κάλεσμα να πάνε όλοι οι επαγγελματίες, βιοτέχνες, βιομήχανοι. Γι' αυτό και επιλέχθηκε προφανώς η πολύ μεγαλύτερη αίθουσα του Ελισσό, γιατί και το επιμελητήριο έχει τη δική του αίθουσα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κόσμο. Έχω δει συγκεντρώσεις που εγώ ίδιος τους έλεγα, μα γιατί δεν πήγατε κάπου αλλού, τι κάνατε εδώ, δεν χωρούσε ο κόσμος. Τέλος πάντων, εκείνη η αίθουσα έγινε για άλλο λόγο. Αυτά με το ΕΒΕ. Σαββάτο βράδυ, 8 η ώρα στο Ελισσό. Θα πας. Ημέρα κυπέλου χθες, κυπέλου Ελλάδος. Λοιπόν, θα σταθώ στον αγώνα της Ξάντης. Να αναφέρω απλά ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε με στην Καλαμάτα 0-2. Ο Παναθηναϊκός έχασε από τα Γιάννενα, που είναι μια κατηγορία πιο κάτω, η ομάδα των Ιωαννίνων. Έχασε 1-0 από τα Γιάννενα. Η Ξάνθη έχασε από τον Άρη 0-1. Αλλά στον αγώνα της Ξάντης είναι το τελευταίο που θα σχολιάσω εγώ, τουλάχιστον το αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να σχολιαστούν. Πρώτον, γιατί 9.30 ώρα το βράδυ ο αγώνας. Οι συνθήκες οι καιρικές που επικρατούσαν εκείνη την ώρα, αναφέρομαι στο πολύ έντονο κρύο, ήταν απαγορευτικές για να πάει κάποιος στο γήπεδο. Αν θα είχα 5.000 κόσμο το μεσημέρι, δεν είχα ούτε 1.000 το βράδυ. Αυτό φυσικά λειτουργήσε εις βάρος της ομάδος. Άρα λοιπόν απαράδεκτη η ώρα που έγινε αυτό το μάτς. Ήταν πάρα πολύ αργά για την εποχή και για τις θερμοκρασίες που έχουμε αυτές τις μέρες εδώ στον Βορρά. Δεύτερη επισήμανση. Έβλεπα χθες, λέει, με κόσμο θα είναι ο Άρης, αλλά χωρίς οργανωμένες μετακινήσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι η ΠΑΕ Ξάνθη έδωσε στον Άρη ένα χ αριθμό εισιτηρίων, 1.000, 2.000, 3.000, δεν ξέρω πόσα του έδωσε, αλλά δεν επιτρεπόταν, λέει, να έρθουν οργανωμένοι οπαδοί του Άρη. Και ρωτάω εγώ την αστυνομία ή τον οποιονδήποτε, από τη στιγμή που 3.000 εισιτήρια, τυχαίος ο αριθμός, δεν ξέρω πόσα είναι, 3.000 ας πούμε εισιτήρια βρίσκουν στα χέρια εισάριθμων φιλάθλων οπαδών του Άρη. Έτσι τα έχουν πληρώσει. Και έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι να μπουν στο γήπεδο. Ποιος είναι αυτός που θα αποφασίσει πώς αρθούν αυτοί οι άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη στη Ξάνθη? Τι εννοούμε οργανωμένη μετακίνηση? Αν μαζευτούν 4 λεωφορεία και έρθουν μαζί, θα τους πούνε: όπε, εσείς είστε οργανωμένοι, δεν μπαίνετε στο γήπεδο, παρόλο που έχετε εισιτήριο? Υπάρχουν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορώ να σου τα πω, αν θες. Υπάρχουν οι οργανωμένοι φύλαθλοι και οι οργανωμένες εκδρομές. Αναφέρεσαι λοιπόν σε συνδέσμους και αυτά. Ναι, εκεί λοιπόν λειτουργούν πια όχι ως μεμονωμένα άτομα ή πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ότι μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο 3-4 άτομα και ήρθαμε να μπούμε στο γήπεδο. Εκεί λειτουργεί, έχεις μια τελείως διαφορετική ψυχολογία, μια οπαδική ψυχολογία, η οποία μπορεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να δημιουργήσει έκτροπα. Γι' αυτό το θέμα μπορεί να ρωτήσει το Μόραλ, ξέρει για να σηκωθεί με αυτό το κρύο, να έρθει από Θεσσαλονίκη στη Ξάνθη να δει αγώνα ποδοσφαίρου και με αυτό το κρύο οπαδική ψυχολογία έχει. Ναι, λέω, για αυτά τα θέματα μπορεί να ρωτήσει το Μόραλ, ξέρει αυτό από αυτά. Εκεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Από εκεί και μετά, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αυτό που είπες, πολύ σημαντικό τουλάχιστον για μένα, 9.30 ώρα το βράδυ, για ποιο λόγο? Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα οποία... Νομίζω και τηλεοπτικά, επειδή υπήρχε αγώνας νωρίτερα, ήταν των Ιωαννίνων με το Παναθηναϊκό, ακόμα και έτσι υπήρχαν πάλι περιθώρια να πάει λίγο νωρίτερα ή ακόμα να πάει νωρίς το μεσημέρι. Δεν έχουμε καλοκαίρι να πει στο μεσημέρι κάνει καμία τρομερή ζέστη, 2 η ώρα το μεσημέρι δεν μπορούν να παίξουν μπάλα, για όνομα του Θεού. Αυτό λειτουργήσε αποτρεπτικά στο να πάει ο κόσμος της Ξάνθης
Και λογικό είναι, είχε μείον εκείνη την ώρα. Αν δεν ήταν μείον, ήταν τουλάχιστον στους 0 βαθμούς η θερμοκρασία. Πώς να πάει στο γήπεδο άλλος να κάτσει 2 ώρες. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε κάτι τρελό. Παράλογο, δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε το, εγώ δεν το πίστευα όταν το διάβαζα. Έλεγα, δεν μπορεί, πλάκα μου κάνουν. Ο προπονητής της Ξάνθης, λέει, ο Γιώργος ο Παράσχος, δεν έβαλε τη βασική ενδεκάρα, δεν έβαλε βασικούς ποδοσφαιριστές. Έβαλε αναπληρωματικούς γιατί δεν τον ενδιαφέρει, λέει, το κύπελο. Θέλει να δώσει όλο το βάρος στο πρωτάθλημα με στόχο να μπει η Ξάνθη στην εξάδα και να αγωνιστεί στα play-off. Και οι 5 από τους 6 θα παίξουν και στην Ευρώπη. Αυτό ποιος το λέει? Το διάβαζα από... Όχι, το λένε... Όχι, υπήρχαν όντως τέτοιες αλλαγές στην ενδεκάρα της Ξάνθης. Δεν έπαιξε με τους βασικούς η ομάδα. Εν πάση περιπτώσει. Και ρωτάω εγώ, θα μπήκε στην εξάδα. Και εγώ το θέλω, ως ξαναδιώτης πολίτης, θα μπει ξανά στην εξάδα. Γιατί? Να κάνεις τι, να πάρεις πρωτάθλημα. Γιατί? Δεν έχεις τέτοια περιθώρια, τέτοιες δυνατότητες. Γιατί να μπει στην εξάδα? Να βγεις Ευρώπη. Ναι, είναι πολύ πιθανό από τη στιγμή που θα πας στην εξάδα και θα παίξεις play-off, μπορεί να βγεις Ευρώπη. Εκεί τι θα κάνεις? Θα δώσεις ένα εντός έδρας match και ένα εκτός έδρας και τελείωσε. Τελείωσε εκεί το ευρωπαϊκό σου ταξίδι. Να πω, Βαγγέλη, επειδή ο θεσμός του κυπέλου είναι, τον αποκαλούμε συχνά και θεσμό των εκπλήξεων, ότι ομάδες επίπεδου Ξάνθης, Ατρομήτου, Αστέρα Τρίπολης, Λάρισας, Βόλου και πάει λέγοντας, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να διακριθούν μέσα από αυτόν τον θεσμό του κυπέλου παρά μέσα από το πρωτάθλημα. Άρα, το να μου θυμίζω, πριν από πολλά, κάποια χρόνια, όχι πολλά, η Ξάνθη βρέθηκε στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, όπου όμως είχε την ατυχία να βρίσκεται εκεί και ο πανίσχυρος εκείνη την εποχή, ο Ολυμπιακός. Με λίγη τύχη θα μπορούσε να είχε συναντήσει. Εκείνη την εποχή πανίσχυρος. Με λίγη τύχη θα μπορούσε να είχε συναντήσει έναν πιο ανίσχυρο αντίπαλο και να πάρει το κύπελο τότε. Γιατί αυτό να μην συμβεί φέτος του χρόνου. Δεν μπορείς λοιπόν να λες, δεν ασχολούμαι με το κύπελο, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, εντάξει. Δεν καταλαβαίνω πώς την έχουν δει στα πηγάδια η Μπαρτσελόνα. Αυτό γίνεται στην Αγγλία. Ναι, όντως η Chelsea, η Manchester City, η Liverpool, η Arsenal κατεβαίνουν με τις δεύτερες και τρίτες ομάδες τους σε αγώνες κυπέλου και συχνά αποκλείονται γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί κυνηγάνε το πρωτάθλημα και κατ' επέκταση στην Ευρώπη. Η Ξάνθη όμως δεν είναι σε επίπεδο Chelsea, Liverpool και Arsenal, για να το λέει αυτό. Κοίταξε να δεις τώρα, το κύπελο, όπως επίσης και το πρωτάθλημα, είναι διοργανώσεις οι οποίες παίζει μπάλα, πρώτα πρώτα παίζουν μπάλα οι υποτίθεται οι συγγνώμη λίγο παίζουν μπάλα οι 25 μέσα στο γήπεδο, 26, 27 με το VAR, 22 22 είναι οι παίχτες, ναι. Τρεις οι διαιτητές, 25 και κάτι, και... παρατηρητές από εδώ από εκεί, 30. Τώρα έχουμε και το VAR, εντάξει. Ναι, μιλάμε για 30 άτομα, ναι. Παίζουν μπάλα, ναι. Σωστά. Αυτοί λοιπόν έχουν τηλεοπτικά δικαιώματα που παίζουν και που σφάζονται κόσμος και κοσμάκης στις ποδιές όλων αυτών των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, από όπου και αν προέρχονται. Είναι λοιπόν από την άλλη μεριά η πολιτική διάσταση του ποδοσφαίρου, την οποία κανείς δεν τη βλέπει, και γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους στον φύλαθλο, τον οποίο όποτε τον θέλουν, όποτε τους εξυπηρετεί για να γίνει το οτιδήποτε, τον βάζουν να παίξει. Αυτός ο φύλαθλος που πήγε χθες με 0 βαθμούς στα πηγάδια για να στηρίξει την ομάδα της Ξάνθης, δεν ήθελε να δει μια Ξάνθη με αναπληρωματικούς αδιάφοροι για το κύπελο. Πήγε να στηρίξει την ομάδα για να κερδίσει. Γι' αυτό δε έχασε δηλαδή με 1-0 από τον Άρη. Θα μπορούσε με μια βασική ενδεκάδα, με ό,τι καλύτερο έχει εν πάση περιπτώσει σε έμψυχο δυναμικό αυτή τη στιγμή, να πάρει θετικότερο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή στην ουσία, αν και μπάλα είναι ποτέ μιλες ποτέ, στην ουσία είναι όχι δύσκολο, σχεδόν απίθανο να ανατραπεί αυτό το αποτέλεσμα στο κλάιν της Βικελίδης. Στην ουσία έχει πάρει το εισιτήριο ο Άρης για την επόμενη φάση. Γιατί είναι δύσκολο να ανατραπεί? Ένας Άρης που έβαλε 4 στον ΠΑΟΚ τώρα, τι, θα κολλήσει στη Ξάνθη? Θα δεις ότι η Ξάνθη θα περάσει. Όχι, τέλος για τη Ξάνθη το κύπελο εδώ. Μακάρι να μην είναι έτσι, αλλά πιστεύω ότι έχει τελειώσει το θέμα αυτό.
ας πιάσει τουλάχιστον τον άλλο τη στόχο. Την Εξάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τι να πω. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Ναι, κλέψαμε και 2-3 λεπτά, δεν πειράζει. Πέντε γίνανε. Σε αποδεσμεύουμε υπομονή. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη και σήμερα να παρακολουθήσετε αυτή την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα η οποία δίνει το δικό της στίγμα σε μια κοινωνία η οποία πέρα από τον ηφαιστείωνα, τον Ζορμπά, την Καλυψό ή και τα άλλα παιδιά με τα ονόματα τους να τα δίνουν στην κακοκαιρία και στα χαμηλά βαρομετρικά τα οποία εισβάλλουν είτε από βορρά είτε από δύση είτε από ανατολή σε αυτή τη χώρα, δημιουργούν μια κατάσταση σε αυτήν την χυμαζόμενη, όπως είπαμε, κοινωνία, η οποία δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αισιοδοξούμε το 2020 να είναι καλύτερο από το 2019, αν και τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας ή αυτά τα οποία βλέπουμε είναι περισσότερο για δηλώσεις που μένουν δηλώσεις και λιγότερο επί της ουσίας. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Εγώ βλέπω πιο άμεσα τα πράγματα. Εγώ αισιοδοξώ αύριο να έχει λίγο περισσότερη ζέστη από ό,τι σήμερα. 7.30 ώρα το πρωί μείον 5 βαθμούς είχαμε. Εντάξει. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι οι δηλώσεις περί κλεισίματος του γραφείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα λειτουργήσει μάλλον θετικά εδώ. Ας ελπίσουμε ότι το Brexit θα είναι επίσης θετικό και για μένα που μένω εδώ στην άλλη διακτηνισμένη Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχουμε και το Polexit, Πολωνία δηλαδή, ή το Magyar Exit, ή το Italy Exit, ή το France Exit, δεν ξέρω τι άλλο. Πάντως είμαστε... Τρέξει πολύ. Εντάξει, λέω, δεν ξέρω. Τρέξει, εντάξει. Εντάξει, μπορεί, ναι. Αυτή πάντως η γραφειοκρατία των Βρυξελών έχει αποτύχει πλήρως και φαίνεται αυτό. Τολμήσανε μια φορά να κάνουν μια ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τσακίσανε τα μούτρα τους γενικότερα όλοι αυτοί και από τότε δεν κουβεντιάζουν να θέσουν τις όποιες αποφάσεις διακυβέρνησης αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λαϊκή ετοιμιγορία, γιατί ξέρουν ότι όχι μόνο δεν θα περάσει αλλά τα αποτελέσματα θα είναι πολύ άσχημα και εκεί δεν είναι ο Τσίπρας το ναι να το κάνει όχι, το όχι να το κάνει ναι. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ευχόμαστε να έρθει αυτή η πολυπόθητη ανάπτυξη, όπως επίσης ευχόμαστε να μην ζήσουμε και μέρες εκχώρησης αυτής της πατρίδας, η οποία όλος παραδόξως την υιοθέτησε το χρώμα της και μια άλλη χώρα η οποία... Μέρες εκμετάλλευσης εννοείς. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αυτό. Λένε πολλά, τιτιβίζουν πολλά για να φτιάξουν μια ατμόσφαιρα σε έναν πληθυσμό. Ο πληθυσμός, κάποιοι από αυτούς το παίζουν αδιάφοροι και δεν τους ενδιαφέρει και πιστεύουν ότι αυτό θα είναι το καλύτερο για τους λαούς. Στο τέλος ξύριζουν όμως το γαμπρό και το ξύρισμα, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις μάλλον δεν είναι ξύρισμα, είναι εκδάρσιμο. Θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, ας ευχηθούμε ότι σε όλα αυτά τα θέματα που αναφέρθηκες θα έχουμε τις καλύτερες εξελίξεις. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό απόγευμα. Αλφα Host. Δώστε κι εσείς όθηση στην επιχείρησή σας. Κατασκευή, σχεδιασμός και φιλοξενία ιστοσελίδων. Αλφα Host. Web Design, Web Hosting, Domain Names. Και βάλτε τις μηχανές αναζήτησης να δουλεύουν για σας. www.alphahost.gr. Εξυπηρέτηση και online τεχνική υποστήριξη. Κοραϊ 61, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-75630. Ηλεκτρονική διεύθυνση info@alphahost.gr. Η καλύτερη φιλοξενία με ένα κλικ.